Έρχονται οι παίκτες που έλεγε και ο. Και άλλη μεταγραφή, ρε φίλε, τι γίνεται. Σταματημό δεν έχετε. Σταματημό δεν έχετε, ρε φίλε. Και Ζίβκοβιτς σήμερα, ποιος άλλος ξέρει ποιος ακολουθήσει. Οργασμός στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Ανακοινώθηκε λοιπόν πριν από λίγη ώρα και ο Ζίβκοβιτς. Μέχρι το 2022 το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ. Πήρε το νούμερο 88 ο Σέρβος τερματοφύλακας και κλείνει έτσι μια ακόμα εκκρεμότητα. Είναι συμπληρωμένη η τετράδα των τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ με Πασχαλάκη, Ζίβκοβιτς, Μελίσσα και τον νεαρό τον Σιμεών Παπαδόπουλο. Μια χαρά νομίζω είναι. Οπότε δεν έχει ο ΠΑΟΚ πλέον την έννοια τι θα κάνει Σταύρο με τους τερματοφύλακες. Μια χαρά τετράδα. Τερματοφύλακες καλά, στόπερ καλά, δεξιμπακ καλά, δεξιμπακ καλά, αριστερό μπακ, εντάξει, θα βρούμε την άκρη, φίλε, θα βρούμε ένα παιδί. Κεντρικά χαφ, περιμένουμε. Έρχονται όμως οι παίκτες, το είπες και εσύ, έρχονται. Οι παίκτες έρχονται, διαπραγμάτευση έχουμε ακόμα. Σε αυτό είμαστε καλοί, στη διαπραγμάτευση. Γιατί. Έτσι. Ντάγκλας Αγκούστο Ντάγκλας, πώς θα το αποφασίσουμε, πώς θα το λέμε. Ντάγκλας. Κέρτ. Ή Μάικλ. Σκέτο. Αουγκούστο τώρα. Εντάξει, άλλη μια κίνηση προοπτικής. Μετά του Μελιόπουλου, του Μιχάη και ο Αουγκούστο Ντάγκλας είναι ένας παίκτης τέλος πάντων. Στο ίδιο μοτίβο. Θεωρείται από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, από αυτούς που αποφασίζουν τέλος πάντων, ένας παίκτης μεγάλο ταλέντο προοπτικής που αξίζει να αποκτηθεί από την ομάδα. Στην Παχία έπαιζε, παρότι ανήκε στην Κορίνθιανς. Κορίνθιανς, ο οποίος είναι top στην Βραζιλία. Θα δούμε. Εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός με παίκτες που έρχονται από την Λατινική Αμερική απευθείας χωρίς να έχουν παίξει στην Ευρώπη. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα παίξει με το καλημέρα. Αυτό πιστεύω. Μακάρι να κάνω λάθος. Ο κανόνας είναι αυτός. Μακάρι να αποτελέσει εξαίρεση. Ο κανόνας είναι αυτός. Ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος, δεν το βλέπω Αύγουστο, πολύ έτοιμο. Εντάξει. Αλλά ναι, γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποιες προδιαγραφές που είναι μια σοβαρή επένδυση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Εντάξει, Βραζιλιάνοι μιλάνε για 5 εκατομμύρια, εγώ νομίζω ότι δεν είναι, τόσο. Είναι όλα μέσα. Όλα. Και το 5% που έχει συνειφάδα. Ναι, αυτά, ποσοστά μεταπόλησης, αυτά όλα μέσα είναι. Τον έχουμε μελετήσει λίγο στο Λιπρές. Είναι ένα έξαρο οχτάρι, αλλά Βραζιλιάνος, μην φανταστείτε δηλαδή έξαρο οχτάρι, ξέρω, Γάλλο, ούτε Άγγλο. Είναι Βραζιλιάνος, αυτό το τελικά του, το αριστερό πόδι, ναι. Πάρε κάνε ράνε. Έχει συμμετοχές, είναι γεμάτα τα παιχνίδια του. Δύο φορές μόνο βγήκε αλλαγή. Θα δούμε. Ας κλείσει πρώτα και αν κλείσει, αν έρθει την Πέμπτη όπως λένε οι Βραζιλιάνοι, οι δικοί μας δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο, θα τον δούμε στην προετοιμασία, θα έχουμε όλη την ηρεμία μας, να δούμε τι παίκτης είναι, ο προπονητής να δουλέψει πάνω σε αυτόν, ο προπονητής γενικά να τον βλέπω να έχει αρκετές υπερορίες φέτος. Δουλειά του είναι, φίλε. Δουλειά του είναι, ναι. Δύσκολο καράβι ο ΠΑΟΚ. Δύσκολο καράβι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ουσία είναι ότι άλλος ένας παίκτης είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει. Μιλώντας για χαφ τώρα, άσχετο, έβλεπα κάτι βιντεάκια του Εντομπελέ της Λιόν, που μάλλον πάει στην Τότενα. Τι παίκταράς, ρε φίλε. Της Λιόν, ο... Ναι. Εντάξει. Κάνε πραγματικά... μεταγραφή τότε, να μην κίνει. Πραγματικά δεν τον προλαβαίνεις. 65 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Και όχι ο γήπεδο έκανες. Μόνο οι κυλιόμενες κάνουν τόσο. 1,5 εκατομμύριο τζίρο κάνεις κάθε μάτς. Μόνο. Από τα προϊόντα του γηπέδου. Α, όχι εισιτήρια. Όχι εισιτήρια και τα λοιπά. Από hot dog, μπύρες και τα λοιπά. Αναμνηστικά. Τα τρώνε τα λουκανικάκια τους τα τρώνε, οι συνοπαδοί σου. Θέλω να μου πεις τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ που φόρεσαν το 88 που πήρε ο Ζίβκοβιτς. Τρεις παίκτες. Έλα, το ένα είναι εύκολο. Εντάξει. Που φόρεσαν το 88. Δεν είναι πολύ. Είναι συνολικά 5. Άντε, πες μου 2. Υπήρχαν 5 παίκτες που φόρεσαν το 88. Πες μου 2. Έλα, ο ένας είναι εύκολος. Ο Σαβίδης. Κυριάκος. Ωραία, πες μου ακόμα έναν.
Έλα, πολύ εύκολο. Εντάξει, είχαμε στο πόδο. Τι πολύ εύκολο, ρε. Από ποια φουρνιά. Εμβληματική φιγούρα. Από την τωρινή φουρνιά. Εμβληματική φιγούρα που φουρούσε το 88. Ναι. Ο Αντελίνο. Ο Άντρε έχει πάρει 88. Δεν είχαμε πέρσι γκάλοπ να πάρω το 20, να πάρω το 88 κτλ. Εντάξει, τώρα έχω την πρόσφατη εικόνα. Ξεκίνησε ο Ράιν Καπαγιανίδης. Με τα γαφάρα το. Σεζόν 3-4. Πες, γεια σου, θείο. Γεια σου, θείο. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα είμαστε σε περίοδο που βλέπουμε τα δείγματα γραφής που είχαμε στους αγώνες με Ιταλίες κτλ. Κάνουμε την αξιολόγηση. Καλό είναι να βλέπετε τη δική σας ομάδα. Μην καταλαβαίνετε το μάτι στην άλλη. Ο Γιάννης Πεκλιβάνης το είχε επιλέξει. Ο Γιάννης Πεκλιβάνης. Τι να... Σεζόν 7-8. Τι κάνει αυτό. Προετοιμασία ήταν στη Γαλλία, στον Τιζόν. Ναι. Για να ξεπεκλιβάνει. Μου το βγάζει without club τώρα το. Να πει ότι σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ναι. Και το που λένε σου ο Φρεντερίκ Νιμανί. Νιμανί. Το 88. Νιμανί, φίλε, παιχτάρα. Βάλ το ραπ κομμάτι του Νιμανί. Γιατί είναι και ράπερ. Όπως ο Σακίλ Ονίλ χθες που παρουσίασε. Θεός. Ε, θεός. Ο Σακ, ναι. Παρουσίασε χθες την διαδικασία εκεί του MVP. MVP, MVP. Παιδιά, συγκινηθήκαμε όλοι από τα post για τον Αντετοκούμπο. Να ξέρετε. Και ο Κυριάκος συγκινήθηκε. Ο Κυριάκος. Ο Κυρκύρ δεν έκανε. Ναι. Καλά έκανε και δεν έκανε. Ο Κυρκύρ και η Τατιάνα Στεφανίδου. Πώς η Τατιάνα δεν έκανε. Έκανε. Σίγουρα θα πει κάτι. Τατιάνα έχει δει πει στον αέρα. Σας έχει υποσχεθεί πολλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο εν αράπη να σκάνε αέρα. Το πέ. Το έχει πει. Βάλ το λίγο, Χρήστο. Βάλ το λίγο. Βάλε Τατιάνα αράπη. Τη ξέφυγε, ρε παιδί μου, εντάξει. Τη ξέφυγε. Δέκα δεύτερα είναι, βάλτε. Και αυτή η κοινωνία η σαφρή, να μην πει κάτι. Κάποτε έλεγε στον αέρα τον αράπη και τον πλένει, δεν έλεγε αυτό στον αέρα. Τώρα δεν πες το άμα θες. Πες το άμα θες. Το βρήκες. Αυτό και είναι ρατσιστικό γνωμικό. Δηλαδή πραγματικά είναι ξύλο, όποιος το έβγαλε, ξύλο κατευθείαν. Τι γίνεται, ρε Χρήστο. Στέργιο, δεν έχει εμπειρία Λούμπεν ο Χρήστο. Δεν είναι Λούμπεν, φίλε, στο YouTube είναι. Πάλι, Στεφανίδου, Αράπης. Εντάξει, τέλος πάντων, για τον Πάπα μιλάμε, ναι. Ναι. Δακρύσαμε με τις τοποθετήσεις για το κούμπο. Δηλαδή και η Κουτσή Μαρία πραγματικά, δηλαδή, έκανε τοποθέτηση. Να. Για. Τι να πω. Μόνο ένα Αράπη δεν θα στέλνει στους συνταξιούχους να τους κάνει και αέρα στο σπίτι. Κοντά ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή πήγε πιο μπροστά το πήγε. Το επόμενο βήμα. Σκέφηκε, εντάξει, σκέφηκε τη Τατιάνα. Κάνει και τον αγώνα της. Κατεβαίνει. Όχι. Για να ανέβουν οι άλλοι. Τι λέγαμε, κάτι να πω τώρα. Για τον ΠΑΟΚ είναι εκπομπή πάντως, άμα σε ενδιαφέρει. Για τον ΠΑΟΚ είναι εκπομπή, βέβαια. Ναι. Ο Ζήφκοβιτς ανακοινώθηκε. Ναι. Έχουμε πλέον. Πόσα χρόνια. Μέχρι το 22. Τρία χρόνια. Τρία χρονάκια. Τρία χρονάκια. Κοίτα, νομίζω ότι η Πασχαλάκης θα ξεκινήσει και ο Ζήφκοβιτς θα πάρει τα κύπελα. Έτσι πιστεύω. Δεν έχει δώσει τέτοιο δείγμα ο Ράσβαν να μοιράζει. Θα μου πεις άλλο να έχεις Ζήφκοβιτς Πασχαλάκη, άλλο να έχεις Πασχαλάκη Ρέι. Να έχεις Πασχαλάκη και Κόνο. Εντάξει, τώρα τον μειώνεις. Δεν θυμάμαι να βγάλε ένα σουτ. Τι να κάνουμε τώρα. Α, ο τελευταίος παίχτης μας που ήρθε χωρίς παρουσία στην Ευρώπη. Ναι. Δεν πέτυχε. Εγώ απορώ για τον Ρέι που ήταν αρχηγός στην Αργεντινή. Κοίτα. Για να είσαι αρχηγός στην Αργεντινή, η κοινή λογική λέει πρέπει να έχεις. Στην Χοδόη Κρούζ ήταν. Ναι. Ξέρεις που είναι η Χοδόη. Όχι, δεν έχω πάει. Ούτε εγώ. Αλλά δεν ήταν. Στο Λεβαδιακό. Ναι. Επίσης. Πώς το λένε. Έχει ένα ενδιαφέρον να είναι ο αρχηγός σου Κικές. Εκεί που πάει να διαμαρτυρηθεί. Καταλαβες. Τον βλέπει μια συμπάθεια. Έλα, βγάζει κακία τώρα για τον Ροντρίγκο. Μια χαρά παιδί ήταν. Μια χαρά παιδί ήταν. Δικαίωμα δεν έδωσε. Μπάλα δεν έπαιξε όμως. Δεν τον βάλετε να παίξει. Να κάνουμε, φίλε. Τον βάλαμε να παίξει. Εκεί τα δύο του Σπυριδόμευες που φύγει στον Πανιόνιο, 2,5 μέρες πήγαινε η μπάλα. Ναι. Τα δύο στην Έστεσουτ, θα ξεχάσουμε και εκείνα. Από όχι, το ίδιο σημείο. Δεν ξεχνιούν αυτά. Τέλος πάντων. Πες να ξυνά στα φίλια, ωραία η αποχώρηση. Δανεικός. Και στην πατσούκα βλέπω.
ξεκινήσουν τα άγρια χόμπι. Βασικό έπαιξε προχθές ένα φιλικό. Ναι. Γενικά, προπόνηση το απόγευμα, κλειστή. 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 Στις 6.30. Να ανοίξουν καμιά πόρτα να κάνει ρεύμα. Ξέρεις τι έχει. Πάλι καλά είναι. Χθες έβρεξε αυτά. Έλα, καλά είναι στη Μισθυβή, ρε φίλε, εντάξει. Έχει λίγο αέρα το χειμώνα και λίγα κουνούπια παραπάνω το καλοκαίρι. Στην Καστούκας παραπάνω το καλοκαίρι. Αλλά γενικά νομίζω ότι μια πλήρη εικόνα της ομάδας ελπίζω να έχουμε μέχρι την Δευτέρα που αναχωρούμε για Ολλανδία. Κοίταξε, αν είναι στην αποστολή και ο Αύγουστος, όχι ότι σώζει την κατάσταση, είναι μια καλή αρχή. Δεν είναι. Δεν ακόμα είναι παίκτης, στεριό. Δεν μπορώ να ποντάρω, είμαι εγώ Λουτσέσκου. Δεν μπορώ να ποντάρω σε παιδιά τα οποία δεν έχουν ξαναπέξει Ευρώπη για να παίξουν παιχνίδι της Άμπιος, δεν ξέρω ένα μήνα. Κατάλαβες σου λέω. Ναι, μπορεί να υπάρχει όμως ο σχεδιασμός ότι θα έρθει ένα βουνό και θα έχουμε και τον Αύγουστο. Είπα μπορεί, βλέπεις. Ναι, ναι, όταν ξεκινάει η κουβέντα από τον μπορεί, δεν έχει ουσία. Το θα είναι μελλοντικό. Για... Το σπίδαμε και δεν φύτρωσε. Ναι, παλιά, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή, αν αύριο ξεκινήσω, έρχεται ο Αύγουστος. Mm-hmm. Ενώ όχι ο μήνας, ο παίκτης. Ο Αγκούστο. Ωραία. Πώς ξεκινάω στο αποτοπίσιμο παιχνίδι με το ρόστερ που έχω τώρα. Το ρόστερ που έχεις τώρα. Ναι. Μίσης και Καντουρί. Αυτοί οι δύο μαζί δεν θα κόψουν ούτε... τι να κάνω, δεν έχω άλλο. Κάτσε. Α, Μίσης. Κάτσε. Σήμερα ξεκινάμε με Κάτσε Μίσης. Έτσι θα σκέφτεσαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν μπορεί να ξέρει κανένας το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Άρα, ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα. Αν γνωρίζεις τι ακριβώς ξέρεις. Ξέρω ότι θέλουν να γεμίσουν παίκτες προοπτικής και αυτό έχει μία λογική. Αλλά δεν μπορείς, ναι, να πας μόνο με αυτούς. Ναι, αλλά χρειάζεται να έχεις και σημεία αναφοράς, ρε φίλε. Mm-hmm. Πώς θα γίνει. Ναι. Και άλλον παίκτη ο ΠΑΟΚ έχει προσεγγίσει στην ίδια λογική. Αν είναι αυτός που έμαθα, για μένα είναι πολύ καλή επιλογή. Με αυτόν είμαι δηλαδή, παρότι είναι νεαρός ηλικία και άλλα στοιχεία τέλος πάντων που πήρε ταυτή μου. Καλή επιλογή. Αυτός έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία και νομίζω ότι αν τον πάρουμε και θα βοηθήσει και θα πουληθεί με μεγάλο νούμερο από αυτά που είδα. Μακάρι να πάρουμε αυτόνα και αυτόνα. Να κλείσουμε έστω τουλάχιστον να έχουμε μια τετράδα. Ναι. Και βλέπουμε. Του Βέρμπλουμ, όπως είπαμε και χθες, δεν τον βλέπω εγώ να παίζει νωρίς. Το χειρισμένο του πόδι είναι ατροφικό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θέλει δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά. Για να μην πάθει μεγάλη ζημιά το παιδί. Εντάξει, και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι δεν έκανε προετοιμασία και όταν πήγαινε να βρει ρυθμό τραυματίστηκε και με έναν τραυματισμό πάρα πολύ κακό. Η περίπτωση του Ισμαήλ μας απασχολεί άλλο ή τελειώσαμε. Από τη στιγμή που πήγαμε στον Αγκούστο, όχι. Δεν είναι. Οι μάναζερ έχουν μάθει τώρα εδώ 1 εκατομμύριο προμήθεια. Κάτσε, περίμενε. Πρώτα απ' όλα ένα αγορά. Δεν μου τον φέρνεις. Εσύ τον παίρνω από την ομάδα. Έτσι. Ας σου δώσω ένα χαζιλίκι έτσι να γνωριστούμε. Αλλά όχι και από τα ψήφιο. Και αυτοί οι Βραζιλιάνοι είναι όλοι καθυστερημένοι. Έχουν κάτι μάνατσερ. Έναν και έναν. Κάθε γειτονιά ένας μάνατσερ. Φτάνει, ρε. Το λαμόγιο τη γειτονιά τι έκανε, έβλεπε ποιο είναι ο καλό ο παίκτη, τον έπαιρνε από δίπλα. Εγώ του έπαιρνε καμιά καραμέλα. Έτσι, καλά τα λες. Καμιά καραμελίτσα, καμιά σοκολάτα. Του κερνούσε, του έδινε κανένα φράγκο να βγάλει την κοπέλα σε εστιατόριο γιατί τρώγανε στη φαβέλα. Ωραία. Και θεωρεί, ξέρω εγώ, του κόστησε μέχρι να γίνει ποδοσφαιριστής επαγγελματίας, ξέρω εγώ, 63 ευρώ. Ναι. Ωραία. Οι παροχές που έκανε και θέλει να βγάλει από τον παίκτη τέλος πάντων καμιά 30 εκατομμύρια. Μπορεί να θέλει να βγάλει και πέσει. Δεν είναι μακριά από την αλήθεια το που λες. Όχι, αυτή είναι η εικόνα. Έχω πιο μάνατζερ Βασιλιά να έχω γνωρίσει, είναι καθυστερημένο. Να μιλάμε τώρα και όχι για Β' για Ανούλα Φλωρινιώτη. Πού τη θυμίζει την Ανούλα, ρε φίλε. Τώρα εικόνα που είναι. Κάτι τροφέ στο μυαλό σου, ώρες ώρες. Ανούλα Φλωρινιώτη. Ναι, είναι τέτοιο έργο. Εντάξει, φτάνει με αυτού καθυστερημένου, δηλαδή φτάνει. Όχι ότι οι Έλληνε πάνε πίσω. Έχει ένα βλάκα τώρα που κάνουν και δουλειέ μαζί του. Που την έχει δει ότι είναι ο Θεός. Ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα
δεν καταλαβαίνει την αλφαβήτα. Αλλά τέλος πάντων θα θίγει στο δεξί σε κάποια φάση. Πάντως γεμίσαμε Βραζιλιάνους, φίλε. Είναι η αλήθεια. Γεμίσαμε Βραζιλιάνους, λέω. Ναι. Ένα ο Λέο. Κοίτα, στις αυτές τις περιπτώσεις όταν γεμίζει Βραζιλιάνους, αυτοί που κλαίνε είναι οι φροντιστές που περιμένουν κατά εξτραδάκι το Χριστούγεννα. Δύσκολα είναι. Δύσκολα είναι. Δύσκολα, δύσκολα. Δεν βγαίνει το χρήμα. Και δεν θα τονιστεί η τοπική αγορά. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι Βραζιλιάνο να τα ακούμπησε. Βραζιλιάνο κυμπάρι είχαμε. Κυμπάρι, ούτε ο πρωθυπουργός τους δεν είναι κυμπάρις. Ο Ριβάλτο τους πήγαινε τα διόδια. Είχε 3 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Ολυμπιακό και τους πήγαινε τα διόδια. 2,40, 2,80 στην Αττική Οδό. Καταλαβαίνεις τώρα τι μιλάμε. Ο Λίνο ακόμα τη Σόφη δεν έριξε μια τόγκα στο Μάστ. Ήπια μια μπύρα και έφυγε. Υπερβάλλεις τώρα. Μήπως την κέρασε η Σόφη, ρε φίλε. Η Σόφη τον αναγνώρισε. Γιατί ασχολιόταν. Και σου λέει αυτό εντάξει, κερασμένη είναι. Σας κάναμε την τιμή στο μαγαζί. Οι άλλοι ότι είναι κερασμένοι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν τους λες οι χουβαρντάδες. Αυτούς οι Λατίνους. Γενικά. Ποιοι είναι οι χουβαρντάδες? Οι Έλληνες είναι πιο χουβαρντάδες. Ναι. Οι παίκτες. Το έχουνε. Ο Κριστιανό άφησε 25.000 από τον Μπουάρ στην Καλαμάτα. Τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Σε ενοχλούν, ε. Ναι. Λοιπόν, θα αναφερθούμε μετά λίγο. Θέλω. Θα μου δώσει ένα δίλεπτο σε αυτούς που κατακρίνουν τον Ιβάν Σαββίδη γιατί έδιωξε τους δύο υπευθύνους του καναλιού. Τη Μαραγκουδάκη και τον Καλημέρι. Ναι, και βάζουν και λίγο ΠΑΟΚ μέσα και τα μπερδεύουν. Ε. Εντάξει, θα μου δώσει ένα δίλεπτο παραπάνω. Εντάξει, το λάθος είναι που προσλήφθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα από εκεί πέρα, γιατί τους διώξαμε, είναι το πρόβλημα. Γιατί πήραμε κάτι νούμερα, πήραμε. Δεν δικό μας το κανάλι, το δουλεύουμε στο Open. Και από ό,τι φαίνεται θα δουλέψουμε και ποτέ. Τι νούμερα είχε το Open και τι κόστος είχε το Open. Το κόστος άστο. Κάμια 30 μπήκε μέσα, 35. Μπορεί να μπήκε παραπάνω. Γιατί ό,τι του ζήτησαν, το έδωσε. Αλλά προκειμένου να πάρουν, τον υποσχέθηκαν, ξέρεις. Όλα διψήφια, πρόεδρε. Ναι, ναι. Θα γίνουμε νούμερο ένα σε 2 μήνες. Ναι. Οκ, είπε ο δικός μας, τα έδωσε, αλλά το μονοψήφιο πήγε σύννεφο. Τέλος πάντων, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι της τηλεόρασης. Συμβαίνει όπως είναι δικαίωμα κάθε εργοδότη να προσλάβει και να διώξει. Αλλά θα αναφερθούμε λίγο μετά με αφορμή αυτό ότι γράφεται και ακούγεται. Έτσι ένα δίλεπτο θέλω, όχι παραπάνω. Λοιπόν, μαζί μας όπως κάθε μέρα το Ρίζεις Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Ετοιμάσου Σταύρο για Μιχάλη Σταβέντο. Κατέβα από την Ολλανδία. Πάμε μια βόλτα. Εννοείται. Δεν είναι στο μισοδιάστημα τη διακοπή, δεν πειράζει. Μαζί μας και η Αναδομό, έχοντας κλείσει 10 χρόνια λειτουργίας, συνεχίζει να σας προσφέρει τις καλύτερες λύσεις για όσους θέλετε να ανακαινήσετε είτε το παιδικό δωμάτιο, είτε το σαλόνι, είτε την κουζίνα, είτε και ολόκληρο το σπίτι, την εξοχική κατοικία ή την επαγγελματική σας στέγη. Μπείτε μια βόλτα στον Αναδομό pavlanakenis.gr. Για να δείτε τις πάρα πολλές προσφορές και με λεπτομέρειες, μέχρι και 6 άτοκες δόσεις σας θα προσφέρει μεταξύ άλλων η Αναδομό. Και φυσικά μαζί μας η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟ και για τα επόμενα χρόνια μετά την ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Και υποστηρικτής του ΠΑΟ 24 με εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Έχει επιλογές, έχει και Κόπα Αφρικα, έχει και ποδόσφαιρο στην Βόρεια Αμερική. Θα ξεκινήσουν και τα νοκάουτ παιχνίδια του Κόπα Αμέρικα. Αλλά πέρα από το ποδόσφαιρο έχει και μπάσκετ, έχει και τένις και βόλι και μπέιζμπολ και μακροχρόνια στοιχήματα και φόρμουλα. Γενικότερα τα πάντα όλα με πάρα πολλές επιλογές ανά παιχνίδι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, να του ο Νίκος. Όπως φροντίζει να βάζει βάρδια την ώρα που έχει εκπομπή. Μπράβο, Νίκο. Σήμερα γλυκίσατε και πώς το λένε. Καθαρίσαμε και πιο νωρίς. Άλλες φορές είναι μια μισή ώρα, μην την ψάχνεις. Ναι. Σήμερα είμαστε καλά. Ναι. Τι να κάνουμε, όλοι οι άντρες έχουν στέριο. Γελάσουμε. Σταύρο. Ναι. Όλοι οι άντρες έχουν, φίλε, τι να κάνουμε. Πρέπει να καλύψουν αυτοί που μείνανε πίσω. Ποιοι έχουν άδειες. Η αγάπη έχει μόνο. Η αγάπη. Η οποία είναι εδώ. Τι άδεια είναι αυτή. Θα φύγει αύριο, είναι η προφορία μου. Όχι, σήμερα. Σήμερα, ναι.
Δεν πληροφορίε. Λοιπόν, σα δίνουμε άδειε και μένετε εδώ. Δηλαδή, πραγματικά αυτό δεν υπάρχει κανένα λόγο. Για ποιο λόγο να παίρνει άδεια, αν δεν πα κάπου. Αν δεν πα κάπου. Πραγματικά, συμφωνώ. Και να σου πω για κάτι άλλο, Νίκο. Γιατί να παίρνει άδεια όταν είσαι κάπου. Ρεύμα δεν έχει. Ιντερνετ δεν έχει. Εγώ δεν πάντα καταλάβω αυτά, φίλε. Άντε, πάρε μία ανάσα, μία-δύο μέρες. Μετά βαριέσαι κιόλας. Μετά βαριέσαι, τι έκανες. Πας στην παραλία. Στέλνω και πας στην παραλία. Εσύ τώρα που πήγες στη Σκόπελο, για να μην χαθείς και πήγες δεύτερη φορά, σερί, θα έχεις μάθει τους δρόμους. Το παραδέχεις, είπε κάπου τέταρτη-πέμπτη μέρα, αρχίζει και βαριέται, δεν μπορεί. Και του χρόνου θα πάω. Άκου λίγο. Του χρόνου θα έχω βάλει fast ferry. Μίλησα με ζέρβα, όλα καλά. Δεν κάνεις τον τρικλό. Α, πηγαίνουμε κατευθείαν. Περισσεύαλε που τάρεις. Είσαι στην παραλία. Πόσο να μιλήσει με τη γυναίκα. Βγάζει το κινητό να δει τι γίνεται. Δεν το βγάζει. Ποιο τρέχει διαβάζει βιβλίο στην παραλία. Διαβάζω. Μουσικό δεν διαβάζει. Τι διαβάζει, ρε. Ποιο διάβασε τώρα. Τώρα διάβασα και ολοκλήρωσα την τριλογία του Ατίλα. Του Γιάννη. Του γνωστού. Είχε γράψει βιβλία. Ο γνωστό λόγιο επταλοφίτη. Για λέγε. Γι' αυτό διάβασα. Τον Ατίλα, δεν πήγε να χαλαρώσει και διάβαζε για σφαγέ και. Ναι. Ξέρετε, μπορεί να τα ρωτήσει ιστορικά βιβλία. Οκ. Τι ιστορικά, δεν άφησε τίποτα όρθιο. 600 σελίδουλε. Η μάστιγα του Θεού. Βγήκε μέσα στο πενθήμερο στη Σκοπέλα. Τι λέει, ρε φιλέ. Φαντάσου πόσο καλά περνούσε. Μην πα διακοπέ τέτοια, μα είναι έτσι. Αν διαβάσει. Να σε ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τρίτη ηλικίου. Πα να δώσει για πανεπιστήμιο. Καμία ελπίδα, αλλά λέμε τώρα. Ωραία. Διάβασε 600 σελίδες. Όχι. Όχι. Φίλε, εκείνο ήταν υποχρεωτικό. Αυτό το κάνεις με την. Εσύ το επιλέγεις. Γουστάρεις. Θες να κάνεις να διαβάσεις. Πήγε ο Στέλιος Θάλασσα 5 ώρες για να έβγαλε 600 σελίδες σε 5 μέρες. Πάνε επειδή δεν βούτυξε ποτέ. Κάθε μέρα έβγαζε τουλάχιστον 100. Ναι. Έτσι. Δεν βούτυξε ποτέ. Μία φορά. Έχει και το θέμα με τη θάλασσα που είναι κρύα. Εντάξει, το έχει παραδεχτεί. Θέλω να είναι 80 βαθμούς. Να βγάζει φουσκάλες να βράζει. Κατούρα και πες. Πολύ καλό. Λάθος μηνύματα περνάς. Δεν κάνει να κατουράμε στη θάλασσα. Ναι, τέλος πάντων. Νίκο, έγραψες για τον Αντετοκούνμπο κανένα post εσύ. Όχι, ρε φίλε, πρέπει να είμαι μοναδικός. Πρέπει οι τρεις μας εδώ πέρα να είμαστε οι μοναδικοί που δεν έχουμε κάνει ένα post για τον Αντετοκούνμπο. Πόσο περηφάνεια πια να χωρέσει αυτός ο τόπος. Ναι, ακόμα και άνθρωποι που κάνανε ό,τι μπορούσαν για να μην είναι Έλληνας, τώρα κάνουν post και λένε μπράβο, μας κάνεις περήφανος. Αλλά απάντησε ο πρόεδρος τώρα αυτός. Του πάω ξάκι. Είναι Νιγηριανός. Καλά μας είπε. Νιγηριανός είναι. Και στη τελική, πόσοι λέγανε και λένε ακόμα ότι είναι Νιγηριανός. Μείνει πολλοί αυτοί που το λένε. Επίσης. Είναι καλύτερο όμως να λες, Νίκο, ότι είναι Νιγηριανός από το να ψηφίζεις όχι στο να παίρνουν την ηθαγένεια παιδιά που γίνονται στην Ελλάδα και μετά από δύο χρόνια να λες Γιάννη Γιαννάρα, βάλε την ελληνική σημαία δίπλα. Μας κάνεις περήφανος. Ναι. Αν δημόταν ο κόσμος, Σταύρο και Νίκο, τι έχει πει ο καθένας από τους πολιτικούς, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα στην Ελλάδα. Το φοβερό ξέρεις είναι ότι πλέον δεν ξέρω αν θυμούνται, αλλά είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Δηλαδή. Χθες, από την ώρα που βγήκε αυτό το tweet του Μητσοτάκη που του λέει συγχαρητήρια και μας κάνεις περήφανος, για πότε βγήκε το από κάτω ότι το 2015 στην ψηφοφορία ψήφισε όχι, ήταν μέσα σε χρόνο τετέ. Δεν νομίζω ότι ακόμα δεν το έχουν δώσει τη σημασία που πρέπει αυτό το πράγμα οι περισσότεροι. Δηλαδή σου λέει, εγώ θα το γράψω. Πρώτα απ' όλα ξεχνάνε τι έχουν πει. Ο Μητσοτάκης. Αυτό που λέει ο Σταύρος. Ναι. Ξεχνάνε τι έχουν πει. Είναι γιατί τόσο... έχουν ψηφίσει πολλές φορές. Ναι, τόσο... Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. είναι τόσο έντονη η υπερπληροφόρηση πλέον. Και υπέρ συμμετοχή στα μημία από τους πολιτικούς. Ναι. Γιατί είναι και πολλά τα μημία πλέον. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Το κανάλι και η εφημερίδα, ξέρω εγώ. Εφημερίδα και υπάρχουν και τα social media. Ναι. Τα οποία τα διαχειρίζεται άλλος, δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο. Τα μισά tweet του Μητσοτάκη. Μπορεί να μην τα ξέρει ο Μητσοτάκης. Ναι. Ναι. Ωραία. Σωστά. Στο παλιά... κάθε Μητσοτάκη, για να μην μας λένε ότι επικεντρωνόμαστε. Ναι. Ωραία. Παλιά... Και ο Κωνσταντίνος και ο Ανδρέας, ούτε YouTube. Τι είχε πει τότε, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Φαντάζεσαι να είχε εμφανιστεί. Ίδιος όμως. Ναι, φαντάζεσαι να είχε Facebook όταν κατέβαινε με τη Λιάννη στο αεροπλάνο. Live μετάδοση. Live μετάδοση. Facebook live. Πανηγύρι. Insta stories πάνω. Insta stories, ναι. Η αγανακτισμένη πολυχνιώτησα post. Παράτησε τη γυναίκα και τα παιδιά και έτσι αλλιώ. Η Μαργαρίτα που είχε κίνημα. Δεν τρέπεστε, ξεφτείλε από κάτω και τέτοια. Που είχε και κίνημα, ρε, η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τι κίνημα έχει. Ήταν η φεμινίστρια. Αυτή το έτρεχε το κίνημα. Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Ένωση Γυναικών Ελλάδος, ναι. Η οποία δεν ήταν Ελληνίδα η Μαργαρίτα. Όχι, τι ήταν. Κάτι κρατούσε. Αμερικανίδα. Αμερικανίδα, παύλα Αμερικανοεβραία. Χρήστο, κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο. Είχε όλα τα. Ναι, τέλος πάντων. Δεν χάθηκαν αυτά τα παιδιά πάντως. Φαντάζομαι τι θα είχε γύρω τη και πόσα τρόλ θα είχε δικά τη γυναικεία. Πόσα τρόλ. Και δώσ' του. Πώς το λένε.
δημοσιεύσεις περίεργες, τι έκανε τότε η Δήμητρα και τέτοια πράγματα, βέβαια. Ήταν τότε η Ευριανή, Νίκο. Ναι, αλλά ήταν μια φορά τη μέρα, ρε φίλε. Κατάλαβε τώρα, έχει όλη μέρα να πει ό,τι θες. Ξεπούλησε το διάστημα η Ευριανή. Ναι. Με τα πρωτοσέλιδα τη. Αγανακτισμένη Σουρδοπόντια γράφει, ρώτα το Στέργιο, ποια έπαιζε Γιάννη MVP από Μάρτιο, όταν όλοι μα έπαιζαν με Χάρτιν. Αλήθεια είναι αυτό. Καλά, δεν ανακάλυψε και την Αμερική, πες. Δεν ανακάλυψε και το Λάγος. Okay. Δεν ανακάλυψε το Λάγος, αγάπη Γαβριλίδου, που δεν είσαι σε διακοπές και ακούς ραδιόφωνο και δεν είσαι εδώ. Και δεν μας λέει πότε κέρδισες, Σταύρο. Κέρδισες και τα 8 ευρώ τα τράβηξες. Εκεί τη μέρα που πληρώθηκε με New Sense, δεν το ξεχάσω ποτέ. Εγώ νόμιζα ήταν New Order και τέτοια, ήταν μπάντα. New Sense, δηλαδή νέοι Άγιοι. Πώς λέμε, Νέα Σμύρνη, α πούμε, πώς λέμε. New Sense, μάλιστα. Ωραία. Για να το κλείσουμε, μπράβο στον Γιάννη. Φίλε, τώρα σε ακούει και είναι συγκινημένο. Στην οικογένειά του. Δεν βοήθησε ιδιαίτερα η Ελλάδα στο να φτάσει εδώ ο Γιάννης. Αυτή την άποψη έχω. Έδωσε μια στέγη, ρε φίλε. Άξι. Έδωσε. Χρειάστηκε να γίνουν πολλά πράγματα για να το κάνει αυτό. Αν θα έπρεπε να το κάνει. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ας ήταν τουλάχιστον εκείνος ο νόμος που ψηφίστηκε τότε. Ψηφίστηκε εκείνος ο νόμος. Για τα παιδιά που. Θα σε γελάσω. Δεύτερη γενιά μεταναστών. Νομίζω έχει ψηφιστεί. Έχει περάσει εκείνος ο νόμος. Με αφορμή το Γιάννη έγινε και κάτι καλό για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Και ότι αποτελεί παράδειγμα. Δηλαδή, πια δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν αποτελεί παράδειγμα αυτός ο άνθρωπος και πώς μπορεί να μην γουστάρει το τι κάνει και αυτά που λέει. Να ξέρει τι να σου πω. Και να μην την υπάρχει κάποιος που να λέει δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Ναι. Φαντάζεσαι. Ναι. Άρα. Ναι. Θα ήθελα να είμαι ο Άνθωνης Γεωργιάδης. Όχι ο Αντιτοκούμπο. Ναι. Υπάρχει αυτό. Δύσκολα. 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 Τέλος πάντων. Εντάξει. Να είναι καλά το παιδί, υγεία να έχει, να παίξει και με εθνική ομάδα το Σεπτέμβριο στο μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι οι Bucks θα αφήσουν κανένα να παίξει. Όχι, αν είναι καλά με το γόνατό του ή αν το γόνατό του. Γιατί έχει ένα θέμα στο γόνατο, δεν είναι ψέμα αυτό. Αν το γόνατό του είναι καλά για να παίξει Σεπτέμβριο και όχι να το έχουν ρυθμίσει αυτοί έτσι, γιατί έτσι για να μπει το Νοέμβριο. Ωραία. Που νομίζω ότι θα είναι το Σεπτέμβριο, θα είναι σε φάση να παίξει, δεν θα υπάρχει ζήτημα. Έτσι νομίζω. Εκτός και αν έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, ρε παιδί μου, που εντάξει, δεν βγαίνει κάτι τέτοιο πουθενά. Το τι μπορούμε να κάνουμε βέβαια εμείς σαν ΕΟΚ για να το καταφέρουμε να μην είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Αλλά εντάξει. Ας φωτίσει. Πιστεύω θα είναι. Κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές ομάδες στην ΑΕΝΑ. Σωστά. Έχουμε το άγχος τώρα πώς θα μείνει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΝΑ. Αφημί, φίλε, το είπα χθες. Σας το είπα. Στο τέλος θα πάρει αφημί. Και θα γελάσουμε πολύ. Τι αφημί να πάρει, ποια είναι η ομάδα. Τι θα βρει, μια ομάδα θα πάρει. Ρε. Το πήρε, λέει το Λαύριο. Δεν έχει ανακοινωθεί. Έτσι έχει βγει προς τα έξω. Είμαι εγώ χολαργός. Ναι. Ή να πέσω. Ο Ολυμπιακός ψάχνει φημί και θα πάω εδώ στο Λαύριο. Άσε που το Λαύριο με ένα νεύμα το δίνει στο Ολυμπιακό κατευθείαν. Αν γίνεται. Α, ο αφημί του αφημί. Μπορεί να γίνει και έτσι. Ναι. Στο τέλος θα βρεθεί αυτή η λύση. Ναι. Αν το ΑΣΕΑ δεν δώσει τη λύση για τον Ολυμπιακό, θα βρεθεί αυτή. Και όλα καλά. Δεν το έχει κάνει στο. Πώς το λένε, στο χάρτη την ομάδα. Πήγα το πω και δεν το έκανε και στις γυναίκες το έκανε. Ο Ολυμπιακός είχε. Πώς τη λέγανε την ομάδα, ρε, που απορρόφησε. Πρωτέας Βούλας πρέπει να υπάρχει ακόμα, ε. Ή το Πρωτέας Βούλας απορρόφησε, δεν θυμάμαι. Αυτό έγινε πριν 2-3 ναι. χρόνια. Τώρα που ο Ολυμπιακός είχε στις γυναίκες στο μπάσκετ πολύ δυνατός τα τελευταία χρόνια. Τι έκανε. Τι έχει ξεκινήσει το Στέργιο. Έχει λύσει τη σιωπή του Κυριάκος Κυριάκος. Αν είναι δυνατόν. Έλυσε τη σιωπή του. Στους φίλους μας μπεταράδες μίλησε. Είπε τίποτα για μας, το είδε κανείς. Είδα μέχρι ένα σημείο να σου πω τα αλήθεια. Τίποτα κουβέντα δεν είπε. Δεν το είδα. Πάλι μια διαφήμιση, κάτι μας κρύβουνε, ρε. Εκεί του ΠΑΟΚ δεν μας εμφανίζουν πουθενά. Ντοκιμαντέρ κάνουν αυτά, κάνουν εκεί μια βίδα. Η Θεία η Κούλα έβαλε μια βίδα στην Φιέστα. Α, τα φώτα ήταν LED από την τάδε εταιρεία. Να κοιτάξτε εδώ το τεχνικό που τα έβαλε. Α, έτσι αλλιώς εμείς θα πάμε σε καμιά παραλία, θα φάμε καμιά μαχαιριά και θα μας κάνουν την πλάτη έτσι, δεν πειράζει, θα περάσει. Ωραία. Μαθημένος είσαι. Και λαμόγια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι. Ποιοι φέραν τη ρόπιτα στους εργάτες που στείναν τα. Ναι, ναι. Όχι το catering. Σαν catering. Ή απ' έξω. Catering είναι και φίλοι μας. Είναι μεγάλες εταιρείες. Είναι και τρέφουν και πόσο κόσμο. Πώς να στείλουμε σε καμιά οικοδομή εργάτες και πετάξετε μια θεία μπράβο της να σας κάνω έναν καφέ. Έτσι, κάπως έτσι. Ναι, έχει γίνει αυτό. Α, φίλοι μας οι οποίοι συμμετείχαν στην εκδήλωση ήταν, ξέρω εγώ, είχαν ένα post, κάνει 450 λέξεις post. Εντάξει, δεν φτάσαμε και στα όρια του Περικλή που για τα χιλιάδε έγραψε 6.500. Ωραία, αλλά. Εντάξει, θεϊκό. Έγινε ανάλογο post από το πρόσφατο γάμο που βρεθήκαμε, αλλά όχι από τον συνάδελφο, από τη σύζυγο.
Ανάλογο πώς με τις πάει πάω, να ξέρεις. Δηλαδή, ευχαριστούμε τον τάδε. Και μετά το μου θυμίζει. Το γράφω και πάμε προς τα κάτω μετά. Ξέρω εγώ τα λουλούδια. Το κτήμα, το. Είχε... Δέστο, είναι πολύ καλό. Εκεί είναι λέξεις πολλές. Ούτε εκεί μας βάλανε. Στη φίλη. Η φίλη, εντάξει. Εντάξει, συμμετέχουμε αμέσως. Ναι, όχι, μας βάλανε. Μας βάλανε. Όχι, ότι ευχαριστούμε όσους ήρθαν και τα λοιπά. Α, ναι, είμαστε δηλαδή κάπου. Ναι, αλλά το post μοιάζει με τα διάφορα post που είδαμε μετά την φιέστα τέλος πάντων. Έβαλε όμως η σύζυγος εμάς. Ναι, ναι. Είπαε τίποτα. Είπαε τι, είπαε εμείς τίποτα. Θα μας θάψουν χαμπάρι να πάρουν. Τίποτα. Και μη ζητήσεις τίποτα, καμιά εξυπηρέτηση. Άστο. Να υπογράψει ένας παίκτης μια φανέλα, κάτι, 30 χρόνια. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Φάγαμε τη μισή ώρα με τον Αντιτοκούμπο και με τους ανθρώπους που έδωσαν τα πάντα για να πάρει πάκο το πρωτάθλημα, όπως ο Λιχτρολόγος, στη Φιέστα, όπως... ο Μπούμαν. ο floor manager, όλοι. 127 παιδάκια που κουβαλούσαν την μπάλα. Τα παιδιά μας που αντέξαν και δεν μπήκαν μέσα να σουτάλουν τους βετεράνους, με τους μισούς είχαν και προηγούμενα, αντέξαν και μείναν πίσω από την εστία. Ο Φωκάς Ευαγγελινός. Εντάξει, μην ξεχνάμε το Φωκά. Κομβικός. Ειδικά Αγρίνιο, Λαμία και Κρήτη. Αν δεν είχαμε Φωκά. Αν δεν είχαμε Φωκά, δεν τα παίρναμε, θα διπλάμε τίποτα. Τα παίρναμε για ένα τρίφωνο, αλλά συνδυάζει το όνομά του με άλλη. Με άλλη ομάδα, τίποτα. Λάθος επιλογή του τάπα. Εντάξει, με τον τότε ιδιοκτήτη, δεν είναι το συνδυάζει με την ομάδα. Του τάπα, ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Όχι, του τάπα εγώ τότε εκεί στο Μαρκίζ μια μέρα που ήμουν σχεδόν φυτό. Αλλά ήμουν ένα βήμα πάνω από το Μαρούλι. Ναι. Όταν προσπάθησα να συνεννοηθώ. Τι σου έλεγε, έκανα λάθος. Δεν θυμάμαι τίποτα. Σίγουρα που έλεγε, έκανα λάθος. Δεν θυμάμαι Χριστό. Θυμάμαι ένα ψέλισμα. Εντάξει, τότε πριν παντρευτώ, τώρα τα ξεβαλευτήκαμε. Σωστά. Αυτά τώρα περασμένα. Τι βλάκα. Όχι, αλήθεια αυτό, εντάξει. Άλλο σταύρο, άλλο σταύρο λέμε λίγο. Άλλος άνθρωπος. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, ρε φίλε. Το βλέπω στον δρόμο, λέω Σταύρο, εσύ. Εντάξει, μην είσαι υπερβολικό. Δεν μπορεί να γίνει μια μέρα στην άλλη. Σταδιακά θα γίνει, ρε φίλε. Συνειδητοποιημένο είναι μια χαρά. Ναι, ναι, φίλε. Εντάξει, δεν. Δηλαδή, τι πατάς ένα κουμπί, πώς έλεγε και ένας παλιός προπονητής του ΠΑΟ και είναι της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, τόσο εύκολα. Δεν το πατάς το κουμπί, Παναγιά. Δεν το πατάς το κουμπί, εσύ. Η Παναγιά το πατάει. Α, ναι, σωστά. Μάλλον εδώ ακόμα είναι κοντά. Στα ηλεκτρονικά παλιά. Με αναπτήρα. Double Dragon. Με αναπτήρα, ναι. Ποιο ήταν κανένα με αναπτήρα. Α, το Στίβο. Το Στίβο, βέβαια. Στίβο. Και στο Game Boy ήταν έτσι. Στο Game Boy γιατί. Γιατί δεν για είναι γρήγορα. Ναι, ναι. Ή στυλό ή τέτοιο. Μπαταρία. Ναι, ήθελε κάτι για μικρή. Τέτοιο δουλεύατε. Τι. Όχι. Πετονιά δουλεύατε. Τι είστε, από πού είστε, του Μονακό. Παιδιά, κοιτάξτε, εγώ το Στίβο που λέτε τώρα δεν τον είχα προλάβει στα οφάδικα. Όχι. Το θυμάμαι όμως στο Game Boy τότε. Και μάλιστα. Ήθελε πάλι μπαταρία. Την πρώτη φορά που το είχα δει, λέω τι κάνει εσύ, ψυχάκι εδώ πέρα. Όμω έπιανε. Και μετά, ναι, όντω έπιανε. Ναι, γιατί έτσι γινόταν. Βέβαια. Τέλο πάντων. Αυτά ήταν, αυτή ήταν η ζωή μας με Bubble Bubble, Double Dragon, Ninja. Πώς λέγονταν, ρε? Σινόκι. Περίμενε. Πώς λέγονταν ο Ninja, ρε? Περίμενε, ρε. Σινόκι. Όχι, Σινόκι. Σαϊνόμπι. Σαϊνόμπι. Ναι, εντάξει, κοντά έπεσε. Μετά βγήκε το NBA Jam και καταστραφήκαμε. Εγώ καταστραφήκα στο τέτοιο, ρε. Και το Virtual Soccer. Το ποδοσφαιράκι. Το τραπέζι. Υπήρχε παιδιά μέσα στο Troll. Στο Troll ήταν παλιό κλαμπ εκεί στην. Στην Αδριανοπόλεως. Αδριανοπόλεως δεν ήταν, κάπου εκεί ήταν τέλος πάντων. Στο οποίο μπαίναμε από το απόγευμα και βγαίναμε καμένοι το όλο πρωί. Και είχε μέσα ηλεκτρονικά. Δηλαδή εκεί πάνω που άκουγες. Τότε ποιοι ήταν, ποιες ήταν οι μπάντες τότε που παίζανε. Το Unlimited. Το Unlimited ήταν μετά. Πώς λεγόταν εκείνη η μπαντάρα, ρε εσύ. Αυτό πώς λεγόταν, ναι, ρε. Πώς λεγόταν εκείνη η μπαντάρα, ρε. Μετά που λες το Virtua Soccer μετά, ήταν πολύ εξελίγμενο σχέση με αυτό. Ναι, αυτό ήταν. Το Virtua Soccer ήταν πολύ μπροστά την εποχή του. Ναι, αυτό ήταν τίποτα. Ήτανε... Σέντρα και γυριστό ναι, ναι. Και ούτε μια κάθετη δεν είχε. Ναι. Λες και το είχαν βγάλει για οι Σκοτσέζοι. Μόνο σέντρα, σέντρα, σέντρα. Δεν είχε κάτι. Αφού όταν βγήκε το πρώτο play, νομίζαμε ότι ήμασταν. Καλά. Πραγματικά. Δεν τα αφήναμε. Τέλος πάντων, φτάσαμε μία. Οπαδάκια. Θα μας πεις κάτι για στόχο. Στο Μεξικό είναι. Ρωτάει ο κόσμος. Για στόχο. Ρωτάει ο κόσμος. Προτάθηκε ο στόχο. Ήταν μια από τις επιλογές. Επιλέξαμε να μην πάμε σε αυτήν. Καλός, κακός. Παπάδες πέρσι, 14 γκολ, 14 assist.
49 παιχνίδια. Ναι, και αρχηγός. Εκπληκτικό. Παντρεύτηκε και σοβαρεύτηκε. Ναι, αυτό. Έκανε παιδί. Πέρσι έγινε δουλειά αυτή. Έχει 2-3 χρόνια. 49 παιχνίδια ο Στόχ. Καλά, για μια χρονιά που το συζητάμε. Δεν είναι κακός παίκτης ο Στόχ. Ο Στόχ στην Ελλάδα δεν έπαιξε όσο θα έπρεπε. Γιατί ψώνησε με τον Στέφενς. Μέχρι να μαλώσει με τον Στέφενς. Και μετά όταν έφυγε ο Στέφενς, ήταν σούπερ. Ναι, είχε ένα μεγάλο κενό στον Παδοσιουτόνο. Είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Μετά, και στο τέλος πήγε καλά. Στα play-off βοήθησε, ναι. Δεν μπορούσε να βλέπει τον Στέφενς. Τον έβλεπε και τον έβαινε το μέσα στο κεφάλι. Mm. Δεν το έχεις πάθει αυτό στη δουλειά σου ποτέ? Εγώ είμαι διευθυντής. Ποτέ. αυτός είχε πάθει. Εντάξει, τέλος πάντων. Okay. Πολύ καλή χρονιά όντως. Νομίζω έχει συμβόλαιο μέχρι το 22 με την Σλάβια Πράγας. Okay. 32 πια ο Στόχος. Όχι ρε, 30. 30, sorry. Το 89 γεννηθείς. Α, έχει ακόμα χρόνια. Εντάξει, μια χαρά είναι. Ναι. Πέσα και τα μαλλιά του μεταξύ τέρμα πλέον. Ναι, ναι. Και εκεί λίγο έφαγα ότι είναι πιο μεγάλος, αλλά okay, εντάξει. Το μαλλί λίγο μας έχει καταλήψει. Ναι. Δεν πειράζει, θα κάνουμε εμφύτευση. Είναι... Βλέπεις, ο Μούσλι θα κάνει και κουτσιδάκια πλέον. Ναι, έβαλε μαλλιά. Σου λέω, τα κάνει κουτσιδάκια. Φίλε, γιατί ρε Μούσλι, γιατί ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε, ήθελε ο άνθρωπος. Γενικά έχω θέμα με τους άντρες που αρχίζουν τα μαλλιά τους. Δηλαδή, όταν πέφτουν να βάζουν άλλα. Μιλάς τώρα, μιλάς τώρα. Έχω θέμα, θέμα, δεν μπορώ. Να τα βάφουν και εγώ έχω θέμα. Ναι. Αλλά για την εφύτευση δεν μπορώ να δώσω άδικο σε κανέναν, γιατί δεν ξέρεις πώς λειτουργεί ο κάθε άνθρωπος. Και τώρα εσύ μιλάς εκ του ασφαλούς τώρα. Μιλάω εκ του ασφαλούς, έχεις δίκιο, ναι. Αν σε 5-10 χρόνια χτύπα ξύλο 15, ναι, έχεις δίκιο, δεν έχεις μαλλιά. Και έχεις τα χρήματα. Δηλαδή για μένα το να βάψει το μαλλί είναι υπέτατη. Όχι, όχι, είναι ξεφτύλα. Εντάξει. Είναι ξεφτύλα. Λίγο πιο κάτω είναι το μετά να βάλεις. Αλλά τέλος πάντων, okay, είναι αυτό που λες. Θα το δω από αυτήν. Απλώς καλό είναι όταν κάποτε βάλει κάποιος να έχει τα χρήματα να βάλει σωστά. Γιατί αυτές οι λύσεις που είναι οι μεσοβέζικες με 30 ευρώ να σου βάλουμε μαλλιά συνήθως δεν λειτουργούν. Ναι, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Ναι, έχεις δίκιο. Του Μούσλι είναι καλό. Λέω ότι τα κάνει πλέον και κουτσιδάκια και είναι μια χαρά. Μπράβο. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα το Regency Casino και το θέατρο Βεργίνα. Ετοιμάζονται σιγά σιγά για τον Μιχάλη Σταβέντο. Περάσει μια βόλτα και το Ρίτσι Καζίνο, είτε το εστιατόριο. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Πρέπει να έχετε κλείσει απλά τα 21 χρόνια ζωής. Να δοκιμάσετε λίγο ή πολύ την τύχη σας. Μαζί μας και η στοίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Εκατοντάδες επιλογές, ένα παιχνίδι. Πάρα πολλές επιλογές αυτό το διάστημα. Και όχι μόνο Σουηδίες, Νορβηγίες, Φιλανδίες που παραδοσιακά μας έκαναν συντροφιά το καλοκαίρι, αλλά έχει και το Golden Cup στη Βόρεια Αμερική νομίζω, και το Copa America που μπήκε πλέον στη φάση των knockout, και το Copa Africa που ακόμα είναι στη φάση των ομίλων. Γενικότερα έχει επιλογές. Υπάρχει και το σερί της Στοίχημαν. Αποτύχαμε για ακόμα μια φορά, Νίκο. Φτάσαμε στις 3 επιλογές σερί. Ναι. Και σταμάτησε και το σερί. Απορώ αυτοί που έχουν 25-26. Γιατί δεν ευλήμη. Τι διαθέτουν πάνω τους που ανοίγει, τι... Ή κάτι κάνουν καλά αυτοί, ή έγινε περιβολικά τυχεροί. Νομίζω συνδυασμό των δύο στέρια. Εύκολο και το σερί από το κινητό σας. Κατεβάζετε την εφαρμογή και διεκδικείτε πάρα πολλά χρήματα κάθε εβδομάδα. Και μαζί μας η Αναδομό. Στην Αναδομό καθημερινά, παιδιά, μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες προσφορές για ανακαίνιση του σπιτιού σας, ολόκληρου του σπιτιού και όποιο δωματίου θέλετε. Η Αναδομό με τα καινούρια της γραφεία στον Φίνικα. Μπορείτε να μπείτε και στο www.anadomo.com. www.pavlanakenisi.gr και να δείτε όλες τις προσφορές και από εκεί. Μπορείτε να πληρώσετε και με 6 άτοκες δόσεις. Όλα αυτά από πολλές την παροχές, Αναδομό, βεβαίως. Μέχρι και τριάζεται η απεικόνηση του χώρου σας πριν ξεκινήσουν οι εργασίες. Και το πιο σημαντικό όλων, τηρούν το χρονοδιάγραμμα το οποίο βάζετε μαζί. Δηλαδή, όταν λέμε Κυριακή, ναι, ρε φίλε, ναι. Ξέρω εγώ, δεν το καταλαβαίνει αγάπη. Το έχουμε τελειώσει. Το κορυδεύει αγάπη. Κυριακή μέχρι τις 4 το σκηνικό θα έχει τελειώσει. Σου έχει τύχει. Θα σου έχει τύχει, δεν γίνεται με σου έχει τύχει. Κάποιο μάστορα. Να στραβήξει μια-δυο μέρες, ναι, 5-10. Πλάκα κάνεις, φίλε. Δεν είχαμε θέμα με το Λέβητα και άλλος μας έλεγε: είμαι στη Χαλκιδία, θα έρθω από Δευτέρα. Και ήταν Πέμπτη. Και ναι, ήταν χειμώνας. Εντάξει. Ήρθε Δευτέρα ή από Δευτέρα. Όχι, πήρε άλλον. Αφήρες άλλον. Ήρθε επί τόπου. Μάλιστα. Μην αγχώνεσαι, θα έρθω από Δευτέρα. Τι να χώρουμε, φίλε, δεν έχω ζέστη. Ούτε καν τη Δευτέρα. Από Δευτέρα. Ναι, δηλαδή μπορεί να κάνει. Από Δευτέρα. Πάρε κατάλαβε, ναι. Καλά, ναι. Όχι, εγώ γενικότερα από τότε είναι χειμώνα. Οπότε είναι να μπλέξουμε εμά τώρα. Ναι, είχε ένα θέμα. Δεν ήταν Χαλκιδική χειμώνα. Ρε φίλε, έβαζε εκεί πέρα κλιματιστικά και τέτοια. Κατάλαβε. Εκεί είναι το παγιόκο, εδώ τώρα δεν κατά 30 ευρώ δουλειά. Δεν έγινε ψυχτικό. Κατάλαβε. Έτσι είναι, φίλε. Δημοσιογράφο τη Λινάγκη. Πώ το λένε. Και. Έτσι άνετα, δηλαδή πάνω από Δευτέρα και το βλέπουμε. Γενικά από την μπλέξουμε εμά τώρα, πάντα έχω στο νου μου ότι τι περισσότερε φορέ δεν θα βγάλω άκρη άμεσα. Αυτό έχω στο νου. Ναι.
Έτσι. Με την αναδρομό βγάζει. Βγάλει άκρη άμεσα, είναι επιτυχία. Με την αναδρομό γίνεται αυτό. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24 μπάδα στο Λίμπερο 107 και 4. Τα μάζεψε Νίκο ο Γιώργη Χάτζη. Εντάξει. Όσο να πει. Εντάξει. Νομίζω ήταν λίγο αναμενόμενο. Δεν είχε να πει κάτι χθες για τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Όχι. Μάλλον όχι, είχε να πει. Δεν είχε να πει κάτι για τον Ράσβαν. Ότι δεν είναι καλός προπονητής. Α, όχι, όχι. Αυτό όχι, και ναι, αυτή τη δήλωση. Που έκανε για τους. Ότι έχει μάθει να δουλεύει αλλιώς, τέλος πάντων. Ναι. Κινήθηκε η ΠΑΕΠΑΟΚ και έκανε τις πρώτες διεργασίες για να δει πώς μπορεί να κινηθεί νομικά. Και σήμερα. Προφανώς ενημερώθηκε και ο Γιώργη Χάτζη. Και είπε ότι ήθελε να απαντήσω μόνο στις δηλώσεις του προπονητή Ράσβαν Λουτσέσκου. Δεν απάντησε όμως μόνο στις δηλώσεις. Επειδή είχε διαχειριστεί μια ολόκληρη γενιά με εξαιρετική απόδοση, όχι μόνο 5-6 παίκτες, διαβεβαιώνω ότι έχω σεβασμό και εκτίμηση για τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Ξέρω ότι σημαίνει οικονομική στήριξη ενός συλλόγου και το εύχομαι να έχει επιτυχία με μεγάλο σεβασμό. Βεβαίως. Όχι απλό σεβασμό. Μεγάλο σεβασμό. Γεώργη Χάτζη. Τριπλό τόλουπ. Ωραία. Διπλό άξελ. Και όλα καλά. Ναι. Τι να κάνουμε. Αυτά και με τον Γιώργη Χάτζη. Έτσι είναι. Ξεκίνησαν τα παιδιά μας. 6.30 ώρα σήμερα, 6.30 είναι η προπόνηση. Κλειστή. Νέα Μεσημβρία. Για κόσμο και εκπροσώπους του τύπου. Ξεκίνησε το πρώτο γκρουπ με τις ιατρικές εξετάσεις. Θα ακολουθήσει και το δεύτερο. Σιγά σιγά θα κλείνουν οι εκκρεμότητες σε αυτό το κομμάτι. Όσοι αποκτηθούν ενδιαμέσου προετοιμασίας θα κάνουν εξετάσεις. Ναι, okay. Στον Τίσελ το συνήθως. Mm-hmm. Γνωστό είναι το σκηνικό. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Ξεκίνησε η σεζόν 19-20. Ακριβώς, ουσιαστικά σήμερα. Ανακοινώθηκε ο Ζήφκοβιτ σήμερα νωρίτερα. Εντάξει, αυτό αναμενόμενο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, το όλο θέμα του Αουγκούστο και αν έρθει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, όπως λέγεται, γιατί έχω ακούσει διάφορα το πρωί. Έτσι. Όχι Ντόουγκλας. Νομίζω Ντούγκλας πρέπει να λέγεται. Εγώ κρατάω Ντούγκλας ή Ντόουγκλας. Τέλος πάντων, έχουν ακουστεί ναι, διάφορα ονόματα τέλος πάντων για την προκειμένη περίπτωση του Βραζιλιάνου. Αν τελειώσει αυτό το θέμα και έρθει εδώ να περάσει αυτές οι παιδικές εξετάσεις και σιγά σιγά να ξεκινήσει να μπει με την ομάδα, γιατί είναι από τις πιο σημαντικές μεταγραφές ο συγκεκριμένος, όπως και να το κάνουμε. Ή όποιος χάφεσαι τέλος πάντων. Έτσι, να μην το πούμε ότι θα είναι σίγουρο αυτός, γιατί μέχρι να υπάρχουν υπογραφές πάντα κρατάμε λίγο μικρό καλάθι. Αλλά του βεβαίωσε και ο ίδιος ο Σαββίδης. Πια νομίζω ότι η όλη υπόθεση μάλλον έχει χαρακτήρα τυπικής διαδικασίας και τίποτα ναι. Λιγότερο από αυτό. Απλά επειδή μιλάμε για Βραζιλιάνο. Έτσι, και ναι, τα λέγαμε χθες. Ναι, εντάξει, οκ, ας έρθει να υπογράψει και όλα καλά και με τον συγκεκριμένο. Στο μεταξύ διάβαζα χθες ένα κείμενο έπος για τον Ιβάν Σαββίδη με τίτλο «Έμπλεξε ο Ιβάν με τα μίντια». Μάλιστα. Εντάξει, και γίνεται κριτική στον Ιβάν Σαββίδη γιατί τόλμησε Νίκο να διώξει τον Τζόνι Καλημέρη. Όπως έχουμε διαβάσει ανάλογα κείμενα ας πούμε, για την οικογένεια Βαρδινογιάννη στα διάφορα μίντια τα οποία έχει κανάλια. Για την οικογένεια Μαρινάκη, για τον Ευάγγελο Μαρινάκη. Ακόμα και τις καθαρίσεις του Αν, ένα μήνα δεν έχει το κανάλι. Το διαδικτυακό κανάλι. Που πλέον είναι και. Παίζει παντού σε όλους τους δέκτες πλέον. Ή μόνο σε. Στο δικό μου το δέκτη παίζει. Α, παίζει, οκ. Okay. Στο μπουκέτο της Κοσμοτέ. Α, στο μπουκέτο της Κοσμοτέ, άνα μπράβο. Φαντάζομαι δηλαδή κάποιο ο οποίο δεν έχει κάποιο μπουκέτο. Δεν παίζει. Δεν το ξέρω. Μάλλον δεν παίζει, ναι. Ξαναλέω, έχουμε διαβάσει. Δεν διαβάζαμε, ναι. Και για το Μέγκα διαβάζαμε πολλές αναλύσεις. Για το Μέγκα διαβάζαμε, ναι. Γιατί κάποιο. Όταν για τον Αντένα έχουμε διαβάσει πολλές φορές τέτοια πράγματα. Γιατί έκλεισε το Μέγκα. Διαβάζαμε πάρα βέβαια, πολύ. Βέβαια. Έχει το ρόλο ρόλ του κύριου Μαρινάκη και το ρόλο του κύριου Μαρινάκη. Τώρα μόνο τα προβλήματα των καναλιών. Το θέμα είναι γιατί φαγώθηκε ο Τζόνι Καλημέρης και η Άλκηση Μαρακουδάκη. Σωστά. Οι οποίοι, σαν δίδυμο, δεν έχουν και τις καλύτερες συστάσεις. Δηλαδή, όπου πήγανε, δεν είχε. Στο φινάλε. Δεν ξέρουμε σε αυτά στα τηλεοπτικά. Εμείς απλά διαβάζουμε. Εμείς θα τηλεόραση βλέπουμε. Κοίταξε, οι πληροφορίες μου με ανθρώπους που είναι στην Αθήνα και έχουν μια μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς. Μου είπαν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Παραδοσιακά όπου πάνε οι δύο. Δεν ξέρω πάλι τι έκανε ο Τζόνι Καλημέρης στο Μέγκα. Προφανώς αυτό εξτραγυρώνει ακόμα και τώρα. Ναι, Μαρακουδάκη, νομίζω ότι τα πήγε πολύ καλά στο Sky τα 2-3 προηγούμενα χρόνια που άλλαξε λίγο το χαρακτήρα από ενημερωτικό σε λίγο πιο ψυχολογικό και πήγε καλά. Αυτό νομίζω ήταν με τη συγκεκριμένη. Η ουσία είναι, Νίκο, και το εξαργύρωσε προφανώς. Η ουσία είναι ότι όταν σου υπόσχονται 2-3 πράγματα
αυτή που του δίνει στα κλειδιά του μαγαζιού. Και δεν πετυχαίνονται οι στόχοι, δεν επιτυγχάνονται. Είναι δικαίωμα του αφεντικού να πάψει την εργασία. Ναι. Προφανώς αυτό δεν άρεσε σε ορισμένους και υπάρχει κείμενο στο διαδίκτυο όπου παρομοιάζεται ο Ιβάν Σαββίδης με τον Στάλιν. Δηλαδή, πολύ ωραίο το κείμενο του συναδέλφου, μπράβο να πω. Συγχαρητήρια και ξανότερα. Και είναι αυτό που λες, δεν είδαμε ανάλογα κείμενα. Εγώ έχω διαβάσει πάρα πολλά. Έχεις διαβάσει, πάρα πολλά. Αυτά. Βέβαια, βέβαια. Άμα ψάξεις τώρα, δηλαδή, αν πατήσεις, ρε παιδί μου, θα βρεις πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ξέρω, εγώ φαγώθηκε η Χίμα Ραγκουδάκη από τον Αντένα, για παράδειγμα, ή από το Σταρ ή από τον Άρθα και όλα αυτά. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Πάνω, κατάλαβα από το κείμενο ότι δεν είναι δικαίωμα του Ιβάν Σαββίδη να διώχνει από το κανάλι του ανθρώπους. Μόνο να παίρνει και να δίνει λεφτά. Ναι. Να δίνει λεφτά και άμα δεν πηγαίνουν καλά, να του τη λέμε και από πάνω ότι δίνει να κάνω λεφτά και δεν πηγαίνει καλά το κανάλι. Δηλαδή να έχουμε μια win-win κατάσταση κάθε φορά. Ναι. Δηλαδή, αν πληρώνει και το κανάλι δεν έχει τα νούμερα που θα έπρεπε τέλος πάντων, να λέμε ότι δεν δίνει να κάνω λεφτά και δεν έχει νούμερα. Και όταν τους διώχνει, να λες, μα γιατί τους διώχνει, είναι Στάλιν. Έτσι. Είναι όλοι κερδισμένοι με αυτή την υπόθεση. Και το κείμενο κιόλας, φίλε, είναι. Τίποτα, ποταμός. Αν μιλάμε για 2.000 λέξεις εδώ πέρα, ανάλυση. Όχι. Άι την ξεπέτα. Α, φίλε. Εδώ έγινε δουλίτσα. Ναι, βέβαια. Εντάξει, η ουσία είναι ότι δεν είμαστε εμείς οι υπερασπιστές του Ιβάν Σαββίδη. Όχι. Απλώς είναι ένα από τα πολλά κείμενα στο πλαίσιο να δυνατήσουμε τον Ιβάν Σαββίδη όπως μπορούμε, με το μυαλό μας πάντα. Ναι. Ναι, και επίσης αυτό το κανάλι τέλος πάντων, το οποίο πόσο καιρό τρέχει, ρε φίλε, ακριβώς με τον Ιβάν Σαββίδη, ούτε χρόνο δεν έχει. Ναι. Δεν είναι. Εμένα θα μου έκανε τρομερή εντύπωση αν ξαφνικά είχε τρομερή τηλεθέαση και όλα αυτά. Και στο λέει κάποιος ο οποίος δεν βλέπει τηλεόραση. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι το δείγμα του ανθρώπου που βλέπει, ξέρω εγώ, ειδήσεις και όλα αυτά, έτσι. Αλλά θα μου έκανε τρομερή εντύπωση ξαφνικά ένα κανάλι από το πουθενά να εμφανιστεί, όσα χρήματα και να έχουν πέσει, έτσι, και όσες κινήσεις και να έχουν γίνει, και ξαφνικά από εκεί που δεν υπάρχει συμμετρία, να το πω έτσι, εμφανίζεται και είναι πρώτο, δεύτερο, ξέρω εγώ. Θα μου έκανε εντύπωση. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να γίνει αυτό. Για να κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεθεατή, που δεν ξέρω ποια είναι και οι τηλεθεατές, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα από το κύκλο που να βλέπει τηλεόραση. Δηλαδή μου έχει πει κανένας, είδες εσύ αυτή τη σειρά που παίζει, ξέρω εγώ, το Open. Δεν μου το έχει πει κανένας. Έτσι. Ναι. Ούτε στενός κύκλος, ούτε ευρύτερος. Έτσι. Προφανώς απευθύνω σε έναν άλλο κόσμο. Οκ, τι να σου πω, δεν ξέρω. Για το τι γίνεται και με το. Πώς το λέω, τηλεοπτικό. Το ανέφερα γιατί με εκνευρίζουν αφάνταστα αυτοί που καλύπτουν τα κείμενά τους με ένα μανδύα αντικειμενικότητα. Ναι, αυτοί είναι εννοείται, που με βγάζουν τα ρούχα μου. Εννοείται. Εννοείται. Εντάξει. Εννοείται. Εδώ τώρα, ας πούμε, δηλαδή, οι αριθμοί είναι αδυσόπιτοι. Έτσι, διαβάζω τώρα. Ναι, επένδυσε 35 εκατομμύρια. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι, ρε φίλε, αν επενδύσω 40 εκατομμύρια και δεν μου φέρει τα νούμερα, τι θα σε κάνω, θα σε κρατήσω. Γιατί είσαι Στάλιν να με διώξει. Γιατί να σου πω κάτι. Ναι, είσαι Στάλιν. Ναι. Αν σε πάρω εγώ για το κανάλι που θα ανοίξω λίγες μέρες, Νίκο, ναι, και μου πεις ότι θα αφεντικό θα σου εξασφαλίσω 15% σε κάθε εκπομπή, ναι, και δεν μου τα φέρει τα νούμερα, πες την αλήθεια. Πρόεδρε, στην αρχή είναι δύσκολα. Ναι. Η μοναδική εκπομπή που έχω παρακολουθήσει, όχι με την επιλογή μου, αλλά επειδή τυχαίνει, ρε παιδί μου, να το βλέπει η συμβία. Είναι η γνωστή. Βέβαια. Που όντως έχει χαβαλέ. Δηλαδή, δεν θα κάτσω εγώ, θα σταματήσω ότι κάνω 3 ώρα για να το δω. Ωραία, αλλά τυχαίνει. Μπορεί να το βλέπω και έχει καλό χαβαλέ μέχρι εκεί. Ωραία. Και κάτι βράδυ εδώ στο στούντιο, γιατί είμαστε και τα βράδυ εδώ στο στούντιο, μην το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω Πέμπτη είναι η εκπομπή ή Τετάρτη. Θα σε γελάσω. Ή Τετάρτη ή Πέμπτη είναι ένα talk show, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο, ρε φίλε, πουλάει πλέον αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο κόσμο κάθε να δει 5 πολιτικού σε ένα πάνελ να συζητάνε. Τι να σου πω. Παλιά μπορεί να πουλούσε. Ο πατέρα μου έχει βιντεοκασέτε με παλιά πάνελ. Το 1980 τότε. Αρχέ 90. Οκ, okay, τότε μπορεί να είχαν κάποια επιτυχία. Αλλά σου λέω, εντάξει, τι να σου πω. Τι φωνάζουν τώρα αυτοί και ποια είναι η κουβέντα. Το θέμα είναι να φαίνεται φίλο Σαββίδη για όλα αυτά. Και πρόσεξε, είναι αυτό που σου είπα πριν. Είναι win-win κατάσταση. Δηλαδή, του διώχνει, γιατί του διώχνει. Του κρατά και δεν πηγαίνει καλά το κανάλι. Ρίχνει να κάνω λεφτά, αλλά φίλοι και δεν πάει καλά το κανάλι. Κατάλαβε. Και είναι όλοι ικανοποιημένοι. Εντάξει. Τέλο πάντων. Δεν πειράζει. Ο καθένα κάνει τη δουλειά του. Εμένα με χαροποιεί που νομίζω ότι λιγοστεύουν. Όλο ένα και περισσότερο αυτοί που τα καταπίνουν αμάσιστα. Τέτοιου είδους κείμενα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό τουλάχιστον με χαροποιεί. Μακάρι αυτό να φτάσει και στο πολιτικό στίβο κάποια στιγμή. Mm-hmm. Οπότε να μην μπορεί κάποιος που χθες έλεγε μαύρο και σήμερα λέει άσπρο να εκλέγεται. Mm-hmm. Καλό θα είναι για τη χώρα μας. Mm-hmm. Τέλος πάντων, το κλείνουμε και εδώ. Στο Βελιγράδι είναι ο φίλος σου ο Κάνιας. Ναι, βέβαια. Χθες το βράδυ. Ναι. Το βράδυ. Τελειώνει η μεταγραφή. Διαιτές συμβόλαιο, λένε οι Σέρβοι. 1 εκατομμύριο και τα 2 χρόνια.
Όχι από ένα εκατομμύριο, μπερδευτείτε, 500 και 500, έτσι. Ναι, στα χρήματα που ήθελε ο Κάνιας πάνω είναι. Κάτω. Νομίζω μια χαρά είναι. Έτσι, για τον, το Βελιγράδι είναι όμορφο. Για τον Κάνιας, το Βελιγράδι είναι σίγουρα όμορφο. Έχει θάλασσα, όχι. Δεν είναι Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ, αλλά είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Δεν ξέρω αν έχει το επίπεδο ζωής που μπορεί να έχει Θεσσαλονίκη. Ένας ποδοσφαιριστής πάντα μιλάμε. Αλλά είναι όμορφο. Έχει. Έχει και κρύο. Ναι, και ρε παιδί μου, στο Βελιγράδι. Πολύ ωραία απόλυξη με το ποτάμι και ναι, ανάμεσα ξέρω, και όλα αυτά. Έχουν και τα μέρη τους εκεί πέρα τα ωραία, αλλά ακόμα δεν έχει φύγει το Βαλκάνιο από μέσα. Εμείς εδώ πέρα το παλεύουμε. Όχι ότι έχει φύγει από εμάς. Ναι. Πάντα μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή και τις αμοιβές του ποδοσφαιριστή. Έτσι. Δεν συζητάμε για έναν άνθρωπο που παίρνει, ξέρω εγώ, 500 ευρώ. Έτσι. Αυτό λέω. Θα τη βγάλει την άκρη, νομίζω. Ναι, γιατί νομίζω ότι γενικότερα είναι ένας τύπος αρκετά θετικός. Δεν τον είδα πολύ χαρούμενο στο βίντεο. Όχι, στο βίντεο δεν ήταν χαρούμενο, σίγουρα. Σίγουρα δεν ήταν χαρούμενο. Δεν ξέρω αν άργησε να φτάσει, αλλά φαινόταν ότι δεν περνούσε καλά εκείνη την ώρα με τον συνάδελφο από τη Σερβία που ήθελε να πάρει μια δήλωση. Εντάξει, οκ. Καλή επιτυχία. Είναι και γενικό συνάδελφο. Δηλαδή δεν ήταν να πει ότι τον πήγε με τον Μαρκούτσι, αλλά εντάξει. Νομίζω θα ήθελε πολύ να μείνει στον ΠΑΟΚ. Λογικό είναι. Εντάξει, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Ο Ερυθρός Αστέρας τα τελευταία χρόνια έτσι είναι μια ομάδα που. Τσάπιος δεν παίζει φέτος. Πέρσι. Έχει. Όχι, εντάξει, μα αυτό λέγαμε ότι και από πλευράς πόλης το Βελιγράδι και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα δεν πήγε στην 5η-6η έβδομη. Ναι, δεν πήγε στη Βοηβοντίνα, ξέρω εγώ. Ναι. Μια χαρά είναι. Και τα χρήματα έχει του. Και Champions League. Έχει τα χρήματα μάλλον που ζητούσε, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε. Εντάξει. Για δύο χρόνια για συμφωνία δεν είναι και μια συμφωνία που σε δεσμεύει και τρελά, α πούμε, τίποτα 3-4 χρόνια. Οπότε εντάξει. Εντάξει, βοήθησε πολύ από πολλές απόψεις. Mm-hmm. Και μέσα από αποδυτήρια με την χαζομάρα του, τη βλακεία του, την καλή του ενέργεια. Δηλαδή 9-10 φορές τον έλπισε χαμογελαστό. Mm-hmm. Και χρειάζονται και σε μια ομάδα τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Το έχει πει και ο Σάχοφ. Όσοι έχουν βρεθεί σε αποδυτήρια ακόμα και ερασιτεχνικού επίπεδου καταλαβαίνουν ότι είναι ζωτική σημασία για μια ομάδα να υπάρχουν και αυτοί που με τη χαζομάρα του στα δύσκολα αλλάζουν λίγο το κλίμα. Mm-hmm. Και δεν γκρινιάζουν με την κάθε ευκαιρία, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι γκρινιάριδες. Τρία κύπελα, ένα πρωτάθλημα. Θα έπρεπε να είναι δύο τα πρωταθλήματα. Ναι. Εντάξει, ένα μετάλλιο έχει. Μια χαρά. Φεύγει. Ναι. Okay. Ένας ακόμα ποδοσφαιριστής από τον πετυχημένο κύκλο αποχώρησε. Και νομίζω σιγά σιγά αυτός ο κύκλος θα είναι ο τελευταίος αυτής της ομάδας. Τι εννοείς? Ότι μπαίνουν στοιχεία περαιτέρω, θα μπουν και άλλα τη νέα σεζόν. Θα παραμείνει καλός εικόν των πραγμάτων ο Βαρέλα, ο Βιερίνια, ο Κρέσπο, αλλά αυτή η φουρνιά που ήρθε εδώ και 2-3 χρόνια, όλο ένα και θα λιγοστεύουν οι παίκτες που θα είναι μέσα. Κοίταξε, κάπου ένας επιτυχημένος κύκλος κάπου τόσο κρατάει. 3 χρόνια, 4, άντε 5 τραβηγμένα. Μια έτσι, όπως λες και εσύ, εγώ θα το πω ένα γκρουπ, ρε παιδί μου, παιχτών. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 6 παίκτες, 5-6 παίκτες. Μπορεί να ήρθαν ένα καλοκαίρι όλοι μαζί, σε μια σεζόν όλοι μαζί τέλος πάντων, και σιγά σιγά να γίνουν ομαδικά που τόσο κρατάει συνήθως. Τελευταία φορά που είχε ένα τέτοιο γκρουπ πάω και ήταν τότε με Κοντρέρας, Βιερίνια, Γκαρσία και τότε. Ναι, εκείνη τη διετία 8-10. Εκείνη δεν τράβηξε τόσο γιατί υπήρχαν άλλα θέματα, αλλά πάνω κάτω κάπου τόσο ήταν και εκείνο. Ναι, η τελευταία φορά που πάω είχε κορμό ποδοσφαιριστών ήταν εκείνη την περίοδο. Ναι. Δεν θα έλεγα τόσο το 2007, όσο το 8 ναι, μέχρι και το 11 ναι. Και από εκεί που μετά, έφυγε ο Σάντος το 10. Το που έφυγε ο Σάντος μετά που έφυγε ο Βιερίνια, που έφυγε ο. Κράτησε ακόμα μια χρονιά η άβρα εκείνης της ομάδας και μετά εντάξει έκλεισε ο κύκλος και ξεκίνησε ένας άλλος το 12 πριν έρθει ο Σαββίδης με τα νέα παιδιά από τις ακαδημίες τα πολλά. Ο Κάνιας, δεν ξέρω αν αγωνιστικά. Υπήρχαν πολλά παιχνίδια στα οποία βοήθησε, δηλαδή δεν ξεχνιέται το προπέρσινο τελικό που ήταν φοβερός. Νομίζω ότι φέτος από ένα σημείο και μετά ήταν τέτοια η συνεργασία και η χημεία που είχε με τους συμπαίκτες του που τα όποια μειονεκτήματα που μπορεί να έχει δεν φαίνονταν. Για άνοιξε το λίγο εκείνο το πάνω-πάνω. Έκτακτο. Άνοιξε το λίγο. Το έχετε φάει το παιδί. Το έχετε φάει το παιδί. Λοιπόν, προκύπτει μόλις τώρα ότι τέλος η εθνική Αιγύπτου για τον Ουάρντα. Μάλιστα. Την απομάκρυση του Άμρου Ουάρντα από την εθνική της Αιγύπτου αποφάσισαν οι επιτελείς της Ομοσπονδίας Αιγύπτου. Μάλιστα. Όπως αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ. Μάλιστα. Τον Άμρ. Τι πράγμα είναι και αυτό, ρε. Μιλάμε για παιδί, για υιοθεσία, φίλε. Δεν ξέρω αν θα βγάλει άκρη ποτέ εφόσον ο άνθρωπος. Με τον εαυτό του. Δεν θα βγάλει άκρη. Και δεν ξέρω επίσης
αυτοί οι οποίοι είναι γύρω του, κατά πόσο μπορούν, ρε παιδί μου, θα μου πει και ο στόχο, είδε, φίλε, παντρεύτηκε, έκανε να πούμε. Κάποια στιγμή και αυτό θα βρει μια τυχερή. Ε, από τι διάφορε μπορεί να ψάχνει. Ναι. Και θα γίνει άνθρωπο κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αλλά φαίνεται πολύ μακρινό αυτό το σενάριο, δεν είναι. Πάρα πολύ μακρινό. Πολύ μακρινό φαίνεται. Δεν είναι. Έχει πρόβλημα, σοβαρό, δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι, ναι. Δηλαδή, από τον Πανετολικό ακόμα υπήρχαν δείγματα τη βλακεία του. Ναι. Ή τη ανοριμότητά του ή τη επιπληρότητα, να το πούμε ευγενικά. Στον ΠΑΟΚ πίστεψαν ότι. Που εμείς στη Θεσσαλονίκη. Δεν παρεξηγηθούμε. Δεν μας. Πώς το λένε. Δεν έχουμε θέμα με την ορμή κάποιου. Το θέμα είναι να είναι μέχρι και ένα όριο. Δηλαδή, αν αυτό το όριο ξεπερνιέται διαρκώς, τι να την κάνω. Εγώ είμαι υπέρ της ορμής. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Φίλε, okay. Πήγε στην Πορτογαλία και τον διώξαν σε δύο μέρες. Ναι. Θα τον λιτσάραν στην Πορτογαλία. Ναι. Που την έπεσε σε δύο σύζυγους ποδοσφαιριστών. Που εγώ πιστεύω τους ποδοσφαιριστές. Δεν πιστεύω τον Ουάρτα. Εκτός αν πούμε ότι όλα είναι μια συνωμοσία. Συνωμοσία στον ΠΑΟΚ, συνωμοσία στην Αίγυπτο, συνωμοσία στην Πορτογαλία, συνωμοσία στην Ισούλα Γκλάμορους. Δεν γίνεται έτσι. Εντάξει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχεις ανοίξει μια ομάδα που ο προπονητής δεν θέλει να σε βλέπει. Ναι. Δεν θέλει να τον βλέπει. Ναι. Δηλαδή, αν μια μέρα τον δει μπροστά του χωρίς να τον ενημερώσουν, δει τον Ουάρτα με φόρμα του ΠΑΟΚ. Είναι πιθανό να φύγει την προπονητή. Ο προπονητής. Ναι. Θα πάει κατευθείαν στα γραφεία. Μικρά Ασία 1 ή θα πάρει τηλέφωνο. Ωραία. Οπότε δεν θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ. Το ξέρει εδώ και μήνες. Έχεις μια ευκαιρία σε ένα Κόπα Αμέρικα που γίνεται στην Αίγυπτο. Αφρικά που γίνεται στην Αίγυπτο. Γιατί το Καμερούν που ήταν να γίνει δεν μπόρεσε να φανεί αντάξιο των προσδοκιών. Λοιπόν, έχεις την ευκαιρία. Γιατί παίζεις. Στο πρώτο μάτς έπαιξε αλλαγή. Να πάει η Αίγυπτος μέχρι το τελικό. Αφού γίνει και στην Αίγυπτο. Να φανεί, ρε παιδί μου, και να βγει. Να βάζει ένα γκολ, να δώσει μια assist. Ναι. Να βρεθούν. Να βρεθεί μια ομάδα στη Γαλλία, ξέρω εγώ, ή Σωσό, ή Οσέρ, ή. Στην Τουρκία. Ή Ξαμάξ. Ναι. Στην Τουρκία, ή Αγκαρακουτσού. Ναι. Να τυφλωθεί με το ταλέντο σου, να κάνει πέρα όλα τα υπόλοιπα, να την πατήσει κι αυτή. Ή να πει ότι δεν. Θα τον φτιάξουμε εμείς εδώ πέρα. Ναι, να όπως το λένε περισσότεροι. Όπως είπε και ο ΠΑΟΚ, ότι βέβαια. Θα τον φτιάξουμε, έλεγε okay. και ο ΠΑΟΚ. Και να συνεχίσει την καριέρα σου. Όχι, εκεί. Συνεχίζει. Instagram. Facebook. Δεν γίνεται, φίλε, αυτό το πράγμα, εντάξει. Okay. Όχι, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Τώρα σοβαρό, τώρα πέρα από την πλάκα. Έχει θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο. Κοίταξε, εμένα με ενδιαφέρει ότι δεν τον ξαναδούμε με τη φόρμα του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Και θυμάσαι Στέργιο πέρσι κάθετες και λίγο γιατί δεν παίζει ο Ουάρντα, έτσι. Μα ο Ουάρντα, γιατί δεν παίζει. Καλά, έχει τον Ουάρντα και δεν το βάζει. Ναι. Ήταν αυτή η κουβέντα μέχρι τον Ιανουάριο που ήταν εδώ. Υπήρξε μια πολύ σημαντική κατηγορία. Ευτυχώς μικρή στο σύνολο των φίλων του ΠΑΟΚ, αλλά και πάλι σημαντική. Εντάξει, που έριχνε βέλη στο Λουτσέσκου. Ναι, γιατί δεν βάζει τον Ουάρντα. Ότι έχει κόμπλεξ με τον Ουάρντα. Ναι, Ρουμάνε. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα τον νέο Σαλάχ και δεν μου το βάζει. Ναι. Κομπλεξικέ Λουτσέσκου. Να σηκωθεί να φύγει. Και ήταν αυτή η πόλη του ΠΑΟΚ. Ναι. Άμπαλη. Με καμία επίγνωση πώς λειτουργεί μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και με καμία ικανότητα να κρίνουν ένα προπονητή. Που έχει προσφέρει πάρα πολλά εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αυτά και με τον. Αυτό βγαίνει και από την Αίγυπτο, είναι τελευταία αυτό που είναι από λίγο βγήκε για τον Ουάρντα. Τι να πω, καλή. Λευτεριά στον άνθρωπο. Δεν σταματάει, ρε φίλε, την μπάλα να το γυρίσει σε YouTuber. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω. Τι να σου πω. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Καλά ξεμπερδέματα. Δεν νομίζω να έχει άλλες επιπτώσεις πέρα από την αποχώρηση από την εθνική, δηλαδή. Ναι. Και αυτή η κοπελίτσα που είδαμε δεν θα το τραβήξει, φαντάζομαι. Γιατί δεν είναι και ξέρεις τίποτα. Τώρα, τι να σου πω, ρε φίλε. Τέτοια βλεξίματα όταν έχεις. Ναι. Έχεις ότι πώς ξεμπλέκεις βασικά και τι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος δίπλα σου για να σε. Βάλει, ρε παιδί μου, λίγο μυαλό. Προφανώς δεν υπάρχει. Ναι, μάλλον δεν υπάρχει. Ή μάλλον όχι. Προφανώς υπάρχει, λέω εγώ. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνει ο Άμαρ. Ναι. Δεν νιώθει. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν σε 2-3 χρόνια αν συνεχίσει έτσι που μπορεί να παίζει, ας πούμε, στην Κασιόπη, δεν θα βάλει πάλι μυαλό ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, αυτά και με τον Ουάρντα. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, κανένα νέο σκάνδαλο, κανένα νέο μήνυμα, θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, δεύτερο είναι μαζί μας Φτίκας. Πλακάκια και είδη γηγενής από τον Φτίκα, η μεγαλύτερη ισπανική και ιταλική οίκη. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Από όνθρα 39 στην Κάτω Τούμπα.
για το τηλέφωνο στο 2310-905-503. ΝΑΚ ΣΟΥΣ φυσικά είναι μαζί μας. Η ΝΑΚ με τα καλύτερα παπούτσια που κυκλοφορούν στην αγορά, είτε αντρικά, είτε γυναικεία, είτε παιδικά. Μπορείτε να μπείτε και στην σελίδα της, naxus.gr, και να κάνετε και από εκεί τις αγορές σας, με τα καταστήματα στο κέντρο, το καινούργιο κατάστημα Τσιμισκή με Αριστοτέλους εκεί στη γωνία, και με τα πολλά στόκ τα οποία υπάρχουν με πολύ χαμηλότερες τιμές εκεί. Μέχρι και 70%. Ακριβώς. Η ΝΑΚ είναι μαζί μας. Οπότε, πάμε σε διάλειμμα για αυτό το τελευταίο κομμάτι που είχε να κάνει με τον Ουάρντα και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε. Θυμίστε, φίλε, που παίξαμε Αίγυπτο να κατακτήσει το τουρνουά. Φίλε, τώρα με τον Ουάρντα, νομίζω χωρίς τον Ουάρντα το κλειδώνει πλέον. Γράψε το βάλω στο σερί. Να, η ομάδα όμως αναστατώνεται όμως. Αφού φεύγει. Τι αναστατώνεται. Αναστατώνεται όσο ήταν εκεί. Τώρα ηρεμεί. Συναντήθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Αιγύπτιος γραμμένος, με τον Ποντή. Και πήραν την απόφαση να τον τελειώσουν. Και όχι μόνο τον Ουάρντα, ή ο Ουάρντα μόνο τελειώνει. Και ο Ουάρντα, ο Έλμη. Η άλλη μόνο. Τίποτα. Σου λέει εντάξει, σας παρέσυρε. Εντάξει, το ρέμα. Ναι. Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο για τον Άμπρον. Μπράβο. Και ισανότερα, τι να πούμε. Και πραγματικά υπομονή όσο μπλέκουν μαζί του. Τέλος πάντων. Okay. Με τον μπάσκετ τι γίνεται. Με τον μπάσκετ. Ο Ουάρντα έχει θέμα με την Αίγυπτο. Τετάρτη σήμερα. Ο Ουάρντα έχει θέμα με την Αίγυπτο. Τελειώνει η εβδομάδα που μας είπες. Ναι. Πάμε για την άλλη εβδομάδα τώρα πια. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Γιατί την άλλη εβδομάδα. Εκτός και αν γίνει κάποια έκπληξη μέσα στις επόμενες ημέρες. Τώρα μιλάμε το περιβάλλον. Κάποιοι υποπτεύονται ότι μπορεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και όλα αυτά. Όχι. Τώρα μιλάμε για έκπληξη. Δεν έχω κάτι καινούργιο να σου πω την αλήθεια. Για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Το τέλος του μήνα, στο οποίο λεγόταν ότι θα είναι εδώ ξανά ο Καραμάνος, έφτασε. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση για κάτι τέτοιο. Από όσο ξέρω, όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία τα ανασταλούν από τον ΑΣ είναι στα χέρια της πλευράς του Καραμάνου. Δεν ξέρω αν είναι όλα, τα περισσότερα τέλος πάντων. Και έχουμε πει τι είναι με αυτή την υπόθεση, γιατί είναι να γίνει. Από τη στιγμή που τελειώνει αυτό το κομμάτι, βάζει τα πρώτα χρήματα που είναι να βάλει τέλος πάντων, και από εκεί και πέρα ξεκινάει να τρέχει την ομάδα. Έτσι. Οι μέρες περνούν, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, και το θέμα για την ομάδα είναι πολύ 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 σοβαρό. Γενικότερα, όσοι έχουν μείνει να ασχολούνται γενικότερα λίγο παραπάνω με τον μπάσκετ, βλέπουν ότι οι περισσότερες ομάδες πλέον κάνουν κινήσεις. Αρκετοί κρατάνε παίκτες. Η αλλαγή που έγινε στο Παναθηναϊκό και έφερε τον Πεδουλάκη και έφερε αλλαγή και στον πάγκο του Περιστερίου, ανέλαβε ο Ηλίας Ζούρος. Αλλαγές είναι να γίνουν και στον Άρη. Γενικότερα είναι μια κατάσταση. Η ΑΕΚ αρχίζει για αυτή σιγά σιγά να δραστηριοποιείται με τον Ηλία Παθεοδόρου στον πάγκο, από ό,τι βλέπω από χθες. Αν δεν τον έχει κλείσει, έχει κινηθεί δυνατά για ένα παίκτη όπως ο Τολιόπουλος, που νομίζω ότι και στο Παλατάκι θα άρεσε πολύ ο συγκεκριμένος. Αρέσει παραδοσιακά ο Τολιόπουλος εδώ και χρόνια. Ναι. Αλλά τη χρονιά που είχε συμφωνήσει μετά τον Κολοσσορό, δεν εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός και πήγε στον Ολυμπιακό. Πέρσι ουσιαστικά έμεινε ελεύθερος, πήγε στον Άρη εκείνο τον καιρό. Τα πήγε καλά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι σε έναν υγιή ΠΑΟΚ το όνομα του Λιόπουλου θα έπαιζε. Ναι. Θα ήταν μια υπόθεση που θα την ψάχνανε στον ΠΑΟΚ. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι λίγο δύσκολο. Και από ό,τι βλέπω από χθες, ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι κοντά στην ΑΕΚ. Θέλω να πω λοιπόν ότι γενικά οι ομάδες αρχίζουν να κινούνται. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τίποτα για το μέλλον του. Εμένα γενικά μου αρέσει λίγο να κοιτάω τι κάνουν και άλλοι, για να βλέπουμε πού θα κινηθούν όλες οι ομάδες. Δηλαδή αυτό που βλέπω σήμερα τώρα, ας πούμε, ότι ο Ήφεσος κρατάει τον Κότσετ, είναι και αυτό επιτυχία. Για μια ομάδα όπως ο Ήφεσος, που δεν θα παίξει στην Ευρώπη φέτος, μπορεί να το κάνει του χρόνου. Αν και για τον Ήφεσο είναι λίγο δύσκολη δουλειά αυτή, γιατί η Λίμνος δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Ναι. Η μετακίνηση, τέλος πάντων, και όλη η διαδικασία. Αλλά είναι μια ομάδα που φέτος έριξε χρήματα και έκανε μια καλή ομάδα. Και να μένεται να ρίξει ανάλογα χρήματα και του χρόνου. Για να κάνει πάλι μια καλή ομάδα, ανταγωνιστικότατη. Έτσι. Και ο Ιωνικός ανακοίνωσε προπονητή, το Στέργιο του Κουφό. Γενικότερα, οι περισσότερες ομάδες, αυτές οι οποίες δεν περιμένουν αφημί, αυτές οι οποίες τέλος πάντων δεν έχουν τέτοια ζητήματα. Ναι. Κινούνται. Το Ρέθμιο έχει πάρει παίχτες. Γενικά η νέα διαδικασία τρέχει. Ο ΠΑΟΚ είναι στο μηδέν και περιμένει να γίνει κάτι από πλευράς Καραμάνου, ό,τι και αν είναι αυτό, για να δει τι θα κάνει την επόμενη μέρα.
Έτσι. Τώρα, αυτοί που πιστεύουν ότι η παρουσία του Σαββίδη εδώ, όταν είναι να γίνει αυτή αυτές τις μέρες, ναι, θα φέρει κάποια εξέλιξη. Οκ. Okay. Δεν ξέρω κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Επίσης δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει διάβλος επικοινωνίας μέχρι εκεί με τον, με τον Σαββίδη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, το γεγονός θα είναι εδώ, φέρνει λίγο μία ελπίδα, να το πω, ότι μπορεί να γίνει μια κουβέντα για τον μπάσκετ και κάπου από εκεί να βγει μια άκρη. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να σου πω την αλήθεια εγώ προσωπικά, αλλά επειδή είναι η κατάσταση όπως είναι, δηλαδή η κατάσταση είναι κάτω από το μηδέν και στις τέτοιες περιπτώσεις παρεμβάλλει την οικογένεια όταν φτάνει σε τέτοιο επίπεδο η κατάσταση στο μπάσκετ. Τώρα τι να σου πω. Εγώ ξαναλέω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει κάτι από την πιθανή παρουσία του, του Σαββίδη, αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουμε μπροστά μας και το έχουμε δει να γίνεται είναι η παρουσία του Καραμάνου. Έτσι, δηλαδή, που είναι κάτι χειροπιαστό, ξέρουμε. Ήρθε, μίλησε, το τι θα κάνει και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά μέχρι τώρα το μοναδικό πράγμα το οποίο είναι χειροπιαστό είναι αυτό. Ναι. Έτσι, το τι εξέλιξε να παρουσιάσει αυτό το κομμάτι επηρεάζει και πολλά άλλα. Έτσι. Η καλύτερη εξέλιξη όλων θα ήταν να αναλάβει και να βάλει και ένα καρό χρήματα και να αρχίσει να τρέχει την ομάδα. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο προς το παρόν. Έτσι. Και γενικότερα, ξαναλέω ότι το έχω πει και άλλες φορές εδώ πέρα, ότι φτάνω στα αυτιά μας διάφορες πληροφορίες για τα χρήματα που μπορεί να μπουν και πώς θα μπουν και αν θα είναι από χορηγίες και αν θα είναι από τη τσέπη του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ωραία. Είναι διάφορες πληροφορίες που φτάνουν. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτόν. Έτσι, δεν υπάρχει πρόσβαση. Και επίσης δεν ξέρουμε κατά πόσο μια τέτοια πληροφορία μπορεί να έχει βάση. Από κάπου βγαίνουν αυτές τις πληροφορίες. Okay. Αλλά το θέμα είναι να αναλάβει, αν είναι να αναλάβει, και να δούμε τα επόμενα βήματά του. Έτσι. Αυτό είναι που περιμένουμε να δούμε. Νομίζω πάντως ότι στις επόμενες ημέρες μέσα, δεν το προσδιορίζω γιατί δεν μπορώ να το ξέρω, το χρονικό προσδιορισμό, αλλά είμαστε στο τέλος του μήνα που λέγαμε ότι είναι να επιστρέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη και να πάρθει μια οριστική για απόφαση πια και τυπικά. Και όχι μόνο σε καταρχήν συμφωνία, ναι, σε κουβέντες και όλα αυτά. Έτσι, το τυπικό κομμάτι που παίζει το ρόλο του. Θα το δούμε, το περιμένουμε. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Ούτε κι εγώ. Συγγνώμη. Ούτε κι εγώ. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος για τίποτα από τα δύο, να ξέρεις. Ούτε για τον Καραμάνο. Όχι, εγώ γενικότερα. Δεν... Ναι, γενικά κι εγώ. Γενικά κι εγώ δεν βλέπω κάτι το αισιόδοξο. Δεν ξέρω κατά πόσο η έσχατη λύση συνάντησης επιχειρηματιών παοξίδων μπορεί να δώσει κάποια λύση. Για μένα είναι έσχατη και δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να φέρει. Η ιστορία έχει δείξει, Νίκο, στην Ελλάδα ότι αυτές οι συναντήσεις επιχειρηματιών γίνονται και να γίνονται αυτό και δεν, ναι, δεν έχει αποτέλεσμα κανένα. Ναι. Και είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές από εδώ. Είναι πολύ ωραία η κουβέντα, οι αναλύσεις, τι ωραία θα ήταν αν έμπαινε ο Λάζαρος, έχοντας στηρίξει την οικογένεια Σαββίδη και όλα αυτά. Αυτά είναι πολύ ωραία, ναι, στην κουβέντα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ωραία. Υπάρχει κάποιο με χρήματα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό του λείπει του ΠΑΟΚ. Και όταν λέω του λείπει, έχει ζωτικό πρόβλημα. Για να τρέξει διάφορα πράγματα, δεν του λείπει ένα μικρό ποσό, του λείπει ένα μεγάλο ποσό για να αρχίσει να τρέχει και να λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή είναι η κατάσταση. Ποιος μπορεί να τα βάλει αυτά τα χρήματα, ξαναλέω ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, το μοναδικό χειροπιαστό που έγιναν κουβέντες, συζητήσεις και τέλος πάντων υπήρχε μια εμφάνιση ανθρώπου, ήταν ο Γιώργος Καραμάνος. Έτσι, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω. Το αν είμαστε αισιόδοξοι, εγώ, ο Στέργιος, ξέρω εγώ, όποιος μας ακούει ή όποιος έχει διαβάσει και καταλαβαίνει πέντε πράγματα, μέχρι στιγμής το χειροπιαστό είναι αυτό. Τίποτα άλλο. Του Λάζαρου, κατά πόσο είναι χειροπιαστό, είναι και αυτό ερωτηματικό. Πέρα από φιλολογική κουβέντα και αν και ίσως και προϋποθέσεις και όλα αυτά. Και διάθεση και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Γιατί εγώ σου λέω ότι ακόμα και να προχωρήσει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πες ότι δεν προχωράει του Καραμάνου και όντως ο Λάζαρος το παιδί μου το παίρνει απόφαση και λέει: μπαίνω. Όλη αυτή η διαδικασία έχει μεγάλο χρόνο μπροστά της. Έχει χρονικό ορίζοντα μεγάλο. Δηλαδή, σκέψου ότι πρέπει να γίνει μια ανάλογη κίνηση ή περίπου τέλος πάντων με ό,τι γίνεται με τον Καραμάνο. Ναι. Παρότι εκεί, εντάξει, όπως τα αντιλαμβανόμαστε, είναι μια κίνηση που προσπαθεί να βγει μέσα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε όμως έτοιμο το μνημόνιο. Θα αλλάξουμε τα ονόματα. Είδες. Ναι. Ένα κέρδος. Μνημόνια, θα το έχουμε λεφτά, θα βρούμε. Αυτό είναι το θέμα. Από μνημόνια έχουμε γεμίσει λεφτά τα τελευταία χρόνια.
Ναι, από, από τον Ιβάν. Ναι, λεφτά, κλασικά. Κλασικά. Και θα σου πει ο Ιβάν το αγαπημένο προχώρα και εγώ εδώ είμαι. Και προχώρα μετά και βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Πάντως, για αυτό που ρώτησες και εσύ, είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που πρέπει να υπάρξει απόφαση άμεσα. Δηλαδή δεν τον παίρνει τον Πάκο να αργήσει κι άλλο. Για όποια και είναι η απόφαση του Καραμάνου, ό,τι και είναι η επόμενη μέρα. Πρέπει να βρεθεί η επόμενη μέρα άμεσα. Είναι τέλη Ιουνίου. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, το θέμα του Καραμάνου, πίστευα ότι κάπου εκεί στη συνέλευση του ΑΣ, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα έχει ξεκαθαρίσει. Διαψεύστηκα. Ναι. Και είμαστε ακόμα στη φάση που περιμένουμε να δούμε αν θα διαψευστεί ή αν θα προχωρήσει το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε όποια και είναι η επόμενη μέρα. Είτε είναι με το Στέργιο, είτε είναι με τον Νίκο, είτε με τον Καραμάνου, είτε με τον Σαββίδη, είτε με τον Λάζαρο, είτε με οποιονδήποτε. Αυτό είναι το θέμα. Και να μπουν χρήματα. Μάλιστα. Να βρεθούν χρήματα. Θα δούμε. Στο μεταξύ, χθες είχαμε και την πρωτόδικη απόφαση στην υπόθεση του Νάσου. Mm-hmm. Του 24χρονου φίλου του ΠΑΟΚ που τόσο άδικα έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2017. Από τους 5 κατηγορουμένους, γιατί υπάρχει ένας έκτος που είναι ανήλικος και θα δικαστεί σε δικαστήριο ανηλίκων, οι 3 κρίθηκαν αθώοι. Οι 2 κρίθηκαν ένοχοι για το κακούργημα της αντιφόρας έκθεσης από κοινού. Mm-hmm. Τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 9 ετών, 8 μηνών και 20 ημερών. Σε αυτούς τους 2. Άρχισαν έφεση. Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Απαγόρευση εξουσιών από τη χώρα. Υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. Και απαγόρευση συναστροφής με μέλη της αυτόνομης θύρας 10. Θα υπάρξει και η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Θέλω να περιμένω λίγο και, και τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Όταν θα υπάρχει κάτι τελεσίδικο, νομίζω ότι θα, υπάρχει σχόλιο, αλλά τώρα είναι ναι. Πρωτότυπη απόφαση να δούμε. Δεν είμαι εγώ να κρίνω μεγάλη ή μικρή ποινή, γιατί ουσιαστικά η ποινή είναι στον αέρα. Μπορεί να παραμείνει, μπορεί να αυξηθεί, μπορεί να μειωθεί. Εντάξει, γενικότερα να μην βρεθεί κανένας άνθρωπος στη θέση των ανθρώπων των αυτών. Αυτή είναι η ουσία. Ακριβώς. Και φυσικά να μην βρεθεί στη θέση των ανθρώπων των κατηγορουμένων. Γιατί πάντα κάνει κάποιος κάτι και την πληρώνει κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, όταν έρθει η ώρα της έφεσης, εδώ θα είμαστε για να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, έχει μια ανάρτηση του Ζίβκοβιτς έτοιμος για νέες προκλήσεις, ίδια χρώματα, πώς το λέει. Έλα, εσύ που ξέρεις και σερβικά, φίλε, περίμενε. Έλα, πες είστε μπόγια, είστε βέρα, αυτό δεν ναι, είναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό. Ίδια χρώματα, ίδια θρησκεία. Σωστά. Νομίζω πως ναι, δεν είμαι 100% σίγουρος όμως. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Ναι. Είστε μπόγια. Εντάξει, Παρτιζάνος ο... Ναι, okay. Παρτιζάνος ο Ζίβκοβιτς. Ναι, ρε, φίλε. Και έχει δηλώσει ότι είναι ο παδός των... Εντάξει. Καλός θεματοφύλακας. Τα πήγε καλά στη Ξάνθη. Στο Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας θα χειροκροτηθεί ο Κάνιας. Στο Παρτιζάν, δύσκολη ερώτηση. Εντάξει, θα χειροκροτηθεί. Μπα, θα πέσει γιούχα, εντάξει. Δεν έχει. Καταρχάς, ποιος φίλος Παρτιζάν θα μπει στη διαδικασία να χειροκροτήσει κάποιον ο οποίος φαράει φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Ναι. Όπως και είναι όχι, αυτό. Φίλε, ως δείγμα ότι βοήθησε ναι. Τον ΠΑΟΚ, που είμαστε okay. αδερφικά έτσι τέτοιο, ναι. να πάρει 3 κύπελα και ένα πρωτάθλημα. Okay. Δύσκολα, ε. Έγινε στέριο. Έγινε, όχι. Φίλε. Θα τα ακούσει μάλλον ο Κάνιας, δεν πειράζει. Πινιλίκη θα το φάει. Εντάξει, μέσα στη ζωή είναι και αυτά. Απλά εκεί λίγο στα Παρτιζάν, ο Αστέρας, η κατάσταση στον Πινιλίκη είναι light. Δηλαδή κάποιες φορές γίνονται άλλα πράγματα, τις περισσότερες μάλλον. Ναι. Okay. Σε ένα momentum που ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται να είναι καλύτερος από τον Παρτιζάν. Ναι. Τα τελευταία χρόνια. Πάει να γίνει αυτό. Όχι πάει. Γίνεται. Ναι. Mm-hmm. Και παρότι εγώ όταν ότι η Παρτιζάν ίσως να πάρει wild card για να παίξει στην Ευρωλίγκα, μάλλον δεν πάει στο Βελιγράδι αυτό. Δεν θα πάει μάλλον στο Βελιγράδι. Δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας επιστρέφει και ήταν πιθανότητα να. Ο Ερυθρός Αστέρας επιστρέφει ως κάτοχος της ναι. Αδριατικής. Μάλιστα. Η Παρτιζάν. Δύσκολα. Μάλιστα. Κάτσε έχει ο Ερυθρός Αστέρας, φίλε. Τι να κάνουμε. Σπρώχνουν χρήματα. Στο ποδόσφαιρο κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω και στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο είχαν ένα εκπληκτικό σερί
χωρίς ήττα 35 μάτς, 40, ναι. 45, ναι, ναι. 50, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Αυτά. Αυτά από εμάς. Καλοί φίλοι. Λοιπόν, μαζί μας δεύτερη ώρα ήταν φυσικά η Naxos. Τα καλύτερα παπούτσια, η καλύτερη ανδρική συλλογή που κυκλοφορεί στην αγορά και όχι μόνο, και γυναικεία και παιδικά και αξεσουάρ. Βεβαίως. Όλα αυτά στα καταστήματα της ΝΑΚ, το καινούριο κατάστημα στην Αριστοτέλους Μετσιμισκή και στο Μετεράνια Κόσμος και στο Αγία Σοφίας και στα 10 περίπου και παραπάνω καταστήματα στοκ. Τα τρία ανήκουν στη γειτονιά μας. Πολύ μπορεί ωραία. Και τέσσερα. Πολύ ωραία. Με προσφορές μέχρι και 70% και στο NAC.gr από την ησυχία του σπιτιού σας ή όπου αλλού βρίσκεστε, με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, εάν χρειαστεί να αλλάξετε τα παπούτσια που αγοράσατε. Βεβαίως. Και ο Αυτίκας μαζί μας, η μεγαλύτερη ισπανική και ιταλική οίκη, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για πλακάκια και είδη γίνης. Από όλων 39, τηλέφωνο 2310 905 503 και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας τα πλακάκια του Φτίκα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 12. Σωστά. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Εδώ θα είμαστε. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ό,τι κάνετε.